Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Τον αγαπάτε πολύ, τον πανοσιολογιότατο πατέρα Ανδρέα Κονάνο, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε που μαζί με την επίσκεψή του στην Κύπρο ήρθε και στην Ανδρέα Κονάνο, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε που μαζί με την επίσκεψή του στην Κύπρο ήρθε και στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Και την τιμή. Για να επικοινωνήσετε και μαζί με τους τηλεθεατές, τηλεθεάτρες που θα θελήσουν κάποια στιγμή να ζητήσουν την άποψή σας ή να συμμεριστούν και να εκθέσουν τα δικά τους προβλήματα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Πατέρα Κονάνο, τα πράγματα δεν ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Πατέρα Κονάνο, τα πράγματα δεν είναι εύκολα εδώ στον τόπο μας. Όπως σας έλεγα και πριν από την έναρξη της εκπομπής, λέμε ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και μετά την εισβολή έχουμε διαλυθεί και όσο δεν έχουμε διαλυθεί, το έχουμε διαλύσει ήδη. Έχουμε διαλύσει τους εαυτούς μας ήδη. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι έχουμε αποπροσανατολιστεί και γι' αυτό υποφέρουμε. Αλλά δεν ξέρω, εσείς θα μας βοηθήσετε λίγο. Καταρχήν, κυρία Λίδα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Πριν έρθω, δεν σας κρύβω, ρώτησα μερικούς. Λέω να πάω σε αυτήν την εκπομπή, πέστε μου δύο λόγια, πού θα πάω, τι θα βρω. Mm. Και μου είπαν οι περισσότεροι να πας. Είναι πολύ καλή εκπομπή. Είναι εκπομπή, λέει, επίπεδου. Και η κυρία Λίδα έχει έτσι ένα επίπεδο πολύ αξιοπρεπές και σοβαρό. Και ήρθαμε χαρά κοντά σας κι εγώ. Είναι η πέμπτη-έκτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο και με συγκινεί πάρα πολύ ο κυπριακός λαός. Είναι άνθρωποι πολύ φιλότιμοι, πολύ φιλόξενοι, πολύ αληθινοί, πολύ γνήσιοι. Και εσείς πριν μου λέγατε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Πάρα πολλά. Τα οποία φυσικά εγώ δεν τα εστιάζω μόνο στην Κύπρο. Mm-hmm. Τα προβλήματα παντού υπάρχουν και πάντοτε υπάρχουν και όλοι κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε από το δρόμο με τη ευτυχία, τη ισορροπία μέσα μα, τη καλή σχέση με το Θεό. Σας έλεγα και πριν ότι η ευτυχία και η χαρά είναι σαν τη φλόγα που θα πάρουμε σε λίγες μέρες την Ανάσταση. Βγαίνει ο ιερέας, λέει δεύτε λάβετε φως, παίρνουμε το Άγιο Φως, αλλά όταν πάμε σπίτι μας, αν φυσάει λίγο στο δρόμο, βάζουμε το χέρι μπροστά. Αν δεν προσέξεις, αυτό που σου χαρίζει ο Θεός, είτε μικρό είτε μεγάλο, μπορεί να το χάσεις. Και η ευτυχία είναι ένα πράγμα τόσο ευαίσθητο, τόσο λεπτό, που φτάνει να σας πω ένα παράδειγμα ο Άγιος Σιλουανός στο σημείο να λέει ότι μια κακή σκέψη να κάνεις για τον αδερφό σου και λίγο να τον αντιπαθήσεις, λίγο να τον μισήσεις και αυτομάτως αδειάζεις από το Θεό, φεύγει ο Θεός. Δηλητηριάζεσαι, δηλητηριάζεις και το Άγιο Πνεύμα λέει φεύγει από μέσα σου. Άρα η χαρά κρατιέται έτσι. Είναι ανάγκη να είσαι σε μια κατάσταση ευγνωμοσύνης στο Θεό για κάτι που σου δίνει. Mm-hmm. Λέγαμε πριν για τον κυπριακό λαό. Άνθρωποι τόσο βασανισμένοι. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, έχετε δίκιο. Και αθώοι άνθρωποι, οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Πόσοι δεν μου λέγανε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ να μείνεις, να σε φιλοξενήσω, να κάτσουμε μαζί. Σε ένα λεπτό να σου πούνε όλο τον καημό της ζωής τους σε μια πρόταση. Ήρθε μια κυρία μου λέει, έχω δύο γιους, λέει, αγνοούμενους. Δεν θες τίποτα άλλο να ακούσεις, για να λιώσεις κι εσύ, για να δεις τα μάτια της τα δακρυσμένα και την καρτερία της ψυχής της και την υπομονή της. Η αυτολύπη όμως, έχω την εντύπωση ότι δεν μας κάνει καλό. Όχι, δεν είναι αυτολύπη. Γενικά μιλώντας, ναι, όχι για την συγκεκριμένη κυρία Λίμωνο. Η αυτολύπη δεν κάνει καλό γιατί κρύβει έναν κρυφό εγωισμό. Στην Εκκλησία μας προσπαθούμε η λύπη να είναι γόνιμη και δημιουργική. Λένε οι Άγιοι ότι όταν αισθανθείς για κάτι που δεν πάει καλά στη ζωή σου, μια θλίψη, αυτή η θλίψη να μην κρατάει πάρα πολύ. Να λειτουργεί μόνο ως ερέθισμα για να κάνεις κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Τα παλιά περάσανε, εξομολογείσαι, κοιτάς το Θεό, ζητάς συγγνώμη, παίρνεις την άφεση του πνευματικού σου και κοιτάς μπροστά. Αρχίζεις νέα σελίδα. Το να σκαλίζεις συνέχεια το παρελθόν σου για να λυπάσαι τον εαυτό σου και να κλαίγεσαι, mm-hmm. Είναι σαν να λες μέσα σου ότι δεν μπορώ να παραδεχτώ για τον εαυτό μου ότι είμαι αυτός εγώ, πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω τέτοια λάθη, πώς είναι δυνατόν να μου συμβεί εμένα, γιατί όχι σε σένα, αφού συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ο πόνος. Οπότε η ταπείνωση παντού χρειάζεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Κοιτάω μπροστά, γιατί σήμερα βρίσκεστε εδώ και εγώ θα πιάσω αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί μέσα στη θρησκεία μας υπάρχει μια πρακτική, λέγεται η πρακτική της αγάπης. Μάλιστα. Υπάρχουν τρόποι πολύ έτσι δεδομένοι και πολύ συμπαγείς και πολύ πρακτικοί, ορατοί, που μπορεί κανείς να βρει την ελευθερία του και την χαρά του.
να αποφύγει και να ξεφύγει από οτιδήποτε σκοτεινό. Δεν είναι απλά μια θεωρία, είναι ένα βίωμα. Βέβαια. Αυτό το βίωμα λοιπόν, με την ευκαιρία που βρίσκεστε εδώ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το πάρουμε έτσι κομμάτι-κομμάτι για να το εξελίξουμε και με τις ερωτήσεις των τηλεθεατών ίσως μπορέσουμε ακόμα καλύτερα να δούμε αυτές τις ευκαιρίες που μας παρέχει η θρησκεία μας. Είπατε «κοιτάω μπροστά». Αυτό το «κοιτάω μπροστά» προϋποθέτει μια μεγάλη δύναμη και μια μεγάλη εμπιστοσύνη, μια μεγάλη πίστη. Ωραία. Πού, πίστη πού, δηλαδή τι πρέπει να κοιτάμε μπροστά, τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και με ποιο τρόπο να κοιτάξουμε, να γυρίσουμε το βλέμμα προς τον ήλιο, προς το φως. Να σας πω αρχικά πώς κοιτάει μπροστά ο Θεός. Ναι. Για να πούμε μετά πώς θα κοιτάξουμε ναι. και εμείς μπροστά, σαν τον Θεό. Όταν ο Χριστός μας είδε την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδας σε ένα πηγάδι, λέει, καθόταν αυτή η γυναίκα και πήγε να πάρει νερό, ενώ όλος ο κόσμος την έβλεπε βάσει του παρελθόντος της, ότι ήταν μια αποτυχημένη γυναίκα, είχε πολλούς γάμους, ήταν ταλαιπωρημένη, βασανισμένη στη ζωή, ήταν γυναίκα που δεν μίλαγαν τότε εύκολα μαζί στην αγορά, ήταν σε μια αίρεση, ήταν Σαμαρίτιδα, ο Χριστός δεν κοίταζε όλα αυτά. Αυτά ανήκαν, θα λέγαμε, στο παρελθόν. Ο Χριστός κοιτάζει με τα μάτια της καρδιάς του και της αγάπης του στο μέλλον αυτής της γυναίκας. Και σήμερα έχουμε την Αγία Φωτεινή, τη Σαμαρίτιδα, την οποία έβλεπε ο Χριστός πριν γίνει αυτή η Αγία. Δηλαδή δεν στέκεται ο Χριστός όταν βλέπει τον άνθρωπο στην πτώση του, στην αδυναμία του, στο λάθος του. Σ' αγαπάει όχι για αυτό που είσαι σήμερα μόνο, αλλά κυρίως για αυτό που μπορείς να γίνεις. Αλλάζει η ζωή. Άρα μπορούμε να γίνουμε κάτι διαφορετικό, μπορούμε να βαδίσουμε μπροστά. Βεβαίως, μπορούμε να αφήσουμε το παρελθόν ακριβώς, πίσω. Αυτό μας τα χαρίζει η ελπίδα και η δύναμη και η πίστη στη δύναμη του Χριστού. Ότι ο Χριστός αν μπει με στην ψυχή του άλλου, και αυτό πρέπει πάντα να το βλέπουμε με μια τέτοια ελπίδα, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή ο άντρας σου, παράδειγμα, ο άντρας μιας γυναίκας μεθάει. Αν αυτή η γυναίκα ζει με αυτή την σκέψη ότι και το ταυτίσει το γεγονός με το σύζυγό της, ότι έχω έναν άντρα ο οποίος μεθάει, ο οποίος με βρίζει, ο οποίος με χτυπάει και δεν το δει με ελπίδα, ότι αυτό είναι μέχρι σήμερα. Αύριο μπορεί να φέρει ο Θεός κάτι καινούριο στη ζωή μας και να το προσδοκά εσωτερικά και να το πιστεύει όταν το προσεύχεται στην εικόνα του Χριστού και όταν πάει η Εκκλησία, να ζει με αυτή την προσδοκία. Ενώ πολλές φορές λέμε, ας πούμε, κάνω προσευχή, αλλά τι να μπας και αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βάζουμε ελπίδα και αγάπη στην προσδοκία της ψυχής μας. Άρα υπάρχει τρόπος και πρακτική της προσευχής. Εννοείται. Υπάρχει τρόπος να προσευχόμαστε. Υπάρχει τρόπος και κυρίως ο τρόπος είναι να ζήσουμε αυτό που ζούμε όταν ζωγραφίζω μια εικόνα που δείξατε πριν ωραία στην αρχή της εκπομπής, εικόνες και παραστάσεις της πνευματικότητος. Γύρω από κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα φωτοστέφανο. Δηλαδή λέει η Εκκλησία, εγώ δεν σε βλέπω σε ένα απλό βιολογικό με σάρκα και οστά και λίγες ακόμα ψυχικές λειτουργίες και τελειώσαμε, βλέπω γύρω σου ένα φως. Αν αυτό το φως το δούμε και δίπλα στον άνθρωπο που είναι εμπλεγμένος με ναρκωτικά, που είναι εμπλεγμένος με περιπέτειες, με αλκοόλ, με σχέσεις, ταλαιπωρημένες σχέσεις, με τυχερά παιχνίδια, με όλα αυτά, τότε αυτό θα βγει από την ψυχή μας. Και ο άλλος θα το καταλάβει ότι δεν τον πλησιάζουμε σαν να κρατάμε με αγκάθια στα χέρια μας ή στα λόγια μας να τον τρυπάμε και θα έρθει και θα ξεκλειδώσει η ψυχή του και θα του θυμίσουμε με το βλέμμα μας αυτό που και αυτός κατά βάθος είναι. Αυτός κατά βάθος, ο κάθε άνθρωπος, όταν γεννιόμαστε, δεν γεννιόμαστε παλιά άνθρωποι. Όταν λοιπόν δεις έναν άνθρωπο όπως θα έβλεπες ένα παιδί και του ξυπνάς αυτές τις μνήμες της αθωότητας που έχει στην καρδιά του, του θυμίζεις, ας πούμε, το Άγιο Βάπτισμα που και αυτός έχει πάρει στην ψυχή του όταν βαπτίστηκε. Πού πήγε αυτό? Υπάρχει. Αλλά περιμένει κάποιο βλέμμα ταπεινό, κάποια αγάπη, κάποια καλοσύνη, κάποιο χάδι να ανθίσει. Άρα η αγάπη που αισθάνομαι και εκτοξεύω προς τον άλλο είναι ο τρόπος να δει και εκείνος τον εαυτό του. Εάν τον βλέπω φωτεινά, ακριβώς, θα δει και ο ίδιος κάποια στιγμή με φωτεινό τρόπο τον εαυτό του και θα τον βγάλει ακριβώς από το σκοτάδι που βρίσκεται. Είχε πάει μια κυρία μια φορά να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό, σε αυτό που λέτε, και αυτή είχε πάρα πολύ περιποιηθεί τον εαυτό της, είχε βαφτεί, είχε πάρα πολύ φροντίσει τον εαυτό της, αλλά η ψυχή της διψούσε ακόμα και δεν ένιωθε ευτυχισμένη. Και της λέει ο πνευματικός με πολύ αγάπη, δεν τη μάλωσε για αυτό που έβλεπε, γιατί αυτός έβλεπε πιο βαθιά. Και της λέει, γιατί βάφεσαι τόσο πολύ? Και απαντάει αυτή με ειλικρίνεια, γιατί λέει, πάτερ, θέλω να φαίνομαι ωραία, θέλω να φαίνομαι όμορφη, είναι κακό, πάτερ?
και της λέει ο πνευματικός της, καθόλου κακό, πολύ καλό. Αν ήξερες όμως, της λέει, πόσο ωραία είσαι. Εγώ σε βλέπω πολύ πανέμορφη. Έχεις χαρίσματα, έχεις την ψυχή σου μια ωραιότητα που δεν την έχεις καταλάβει. Αν την καταλάβεις, δεν θα χρειαστεί να έχεις αγωνία για να γίνεις όμορφη, γιατί είσαι ήδη όμορφη. Δηλαδή αυτό που πάμε να πετύχουμε στην Εκκλησία, ήδη μέσα στην καρδιά μας, στον πυρήνα της υπάρξεως μας, υπάρχει. Ποιο δηλαδή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ναι. την έχουμε ήδη μέσα. Είναι μας. Θέμα εμείς να το ανακαλύψουμε. Να το καταλάβουμε, ναι. να το φανερώσουμε ναι. πάλι στη ζωή μας και να το ζήσουμε στη σχέση μας. Πάντως θα επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα του πώς προχωρούμε. Είναι πολύ πολύ όμορφο κομμάτι, καθώς επίσης και το θέμα της προσευχής, που θα σας εξομολογηθώ τώρα, πατέρα Κονάνο, ότι πολύ λίγα πράγματα. Εγώ δεν έχω σπουδάσει ούτε θεολογία, ούτε διαβάζω πολλά. Καλύτερα. Που δεν σπουδάσατε, μπορεί να ζήσετε πράγματα που θα γίνετε πιο θεολόγος από τους θεολόγους. Δεν ξέρω. Εκείνο που πραγματικά αισθάνομαι είναι η δύναμη της προσευχής. Αυτό το έχω ευλογηθεί ως θαύμα. Έχετε ζήσει. Ναι. Η δύναμη της προσευχής είναι απέραντη. Αλλά επανερχόμαστε μετά τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς δουλεύει η προσευχή. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Εμένα. Καλό σας απόγευμα, εσείς καλώς μιλάτε. Καλό απόγευμα, Ελίτα μου. Είμαι η Αμπριανή Χαραλάμπους, εγώ. Ναι, κυρία Χαραλάμπους. Έχω, έτσι νιώθω πολύ μεγάλη και εύχομαι στον Πάτερ να έχει ευτυχία και να οδηγά τον κόσμο πάντα στο καλό. Εγώ νιώθω έτσι μεγάλη κατάσληψη. Γιατί, έλα να σου πω, ο άντρας μου έφανε, έκανα 4 φορά μαζί του. Τα παιδιά είναι καλά, το ξαδοθείον, άλλοι παντρεύτησαν, χωρίσαν, άλλοι με τα μωρά τους. Ανάλαβα του γιού μου παιδιά που άφησε η μάμμα τους, 3 μεγάλωσα τα και 4 δικά μου. Και μεγάλωσα και 3 του κουνιάδου μου, πίσω μου την Αγγλία, και έφυγε η μάμμα τους και άφηκε τα. Τέλος πάντων, είμαι μια, έτσι, έχει πως 5 χρόνια τραγώ μεθαμένος άντρας. Η ερώτησή σας, κυρία Χαραλάμπου, στον πατέρα Κονάνο, για να δώσουμε ευκαιρία και σε άλλους τηλεθεατές να μιλήσουν, είναι η θλίψη που αισθάνεστε? Ναι, η θλίψη. Αγαπώ πάρα πολλά το Θεό. Ο σπίτι μου είναι γεμάτο εικόνες του Θεού. Ναι. Έχω τον Χριστό δίπλα μου με την Παναγία. Ναι. Και εδώ πέφτω. Και πέφτω κοντά του και χαϊδεύω τον και μιλώ του. Και κάνω προσευχή. Εν τούτη η κατάθλιψη που έχω, έπαιρνα και φάρμακα και σταμάτησα τα κύρια της κατάθλιψης. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες γύρω ώρα που δεν άμανε να πέσω τη νύχτα και έρχεται μου έτσι και κλαίω. Αν νοστρώ, επειδή είναι οι γονείς μου, είναι ο άντρας μου και βλέπω και τους Αγίους και κλαίω. Να μας πει ο πατέρας Κονάνος αν μπορεί να μας δώσει, είναι πολύ ανάμεσά μας, ένας στους 3 που έχουμε κατάθλιψη. Είδατε εδώ στον τόπο μας. Τι φοβερό που είναι, ναι. δεν λέμε απλώς τη λέξη θλίψη. Όχι. Λέμε κατάθλιψη. Δηλαδή στο κατακόρυφο ναι. αυτή η κατάσταση. Η θλίψη είναι μια θλίψη. Η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση πάγια που μας διαποτίζει. Σαν το λάδι που στάζει σε ένα υφασμά και όχι απλώς πέφτει, αλλά ποτίζει ολόκληρη την ψυχή μας. Αν είναι αυτό το θέμα σε κάποιους ανθρώπους οργανικό, δηλαδή νευρικής φύσεως που χρειάζεται φάρμακα, είπε η κυρία, σταμάτησε τα φάρμακα, όταν πρέπει να βοηθηθεί και από φάρμακα, είναι ένα άλλο θέμα και κομμάτι που πρέπει να το σεβαστούμε και να το επιτρέψουμε, να συνεχίσει κάποιος να παίρνει και τα φάρμακά του. Αλλά στο κομμάτι που μπορούμε να ελέγξουμε την ψυχή μας, νομίζω ο άνθρωπος καταλάβει πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός προσωπικά. Και πάρει την αξία του όχι απλώς επειδή έκανε παιδιά, επειδή έκανε ένα σπιτάκι, επειδή έχει περιουσία. Γιατί βλέπετε, αν η αξία μου είναι επειδή έκανα παιδί και το παιδί μου μεγαλώσει και παντρευτεί και μου φύγει, μου κόβονται και εμένα τα πόδια. Γιατί λέω τώρα, αυτό που με τροφοδοτούσε στη χαρά και την ευτυχία, το χάνω. Άρα χάνω και εγώ την αξία μου. Χάνω και εγώ τη σπουδαιότητά μου. Δεν έχεις αξία επειδή κάνεις παιδί. Αξία έχεις και χωρίς να κάνεις παιδί. Αξία έχεις και χωρίς να είσαι πλούσιος. Αν αυτό το νιώσεις, τότε δεν πέφτεις από τα σύννεφα αν γίνουν ανατροπές τέτοιες στη ζωή σου. Οι ανατροπές όπως η θανάτη, δηλαδή ο σύζυγος, μεγάλο κομμάτι της ζωής της, οι γονείς, μεγάλο κομμάτι. Αλλά, πατέρα Κονάνο, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εφόσον πιστεύουμε πραγματικά, δεν χάνεται, κανένας δεν χάνεται. Ίσως πιο πολύ κοντά στο Χριστό και στο Θεό να είναι κανείς από την άλλη πλευρά της.
όταν πια έχει φύγει από το σώμα του. Πρέπει αυτό να το περάσουμε μέσα στη ψυχή μας, να το χωνέψουμε, να το κάνουμε βίωμα. Δεν χάνεται, τίποτα δεν χάνεται. Ακριβώς. Να το ζούμε και να σεβαστούμε και την ελευθερία της πορείας του κάθε ανθρώπου. Τα παιδιά μου έφυγαν, στη ζωή παντρεύτηκαν. Ο σύζυγός μου έφυγε, πέθανε, τον πήρε ο Κύριος. Αυτό ήθελε να κάνει. Mm. Δηλαδή στη ζωή μας. Αυτό στην Εκκλησία το λέμε προσκόλληση. Όταν κάπου προσκολληθείς, δηλαδή... Έχουμε εξαρτήσεις, αυτό. Είναι εξαρτήσεις. Δεν είναι κακό να επιθυμείς, ναι. Δεν είναι κακό να έχεις προτιμήσεις. Ναι. Άλλο όμως προτίμηση, άλλο προσκόλληση. Μάλιστα. Προτίμηση θα πω ότι σήμερα θα χαρώ πολύ να έρθω στην εκπομπή της κυρίας Ελίτας, θα ήθελα να έρθω. Αν όμως κάτι γίνει και δεν μπορώ να έρθω, ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρρωστήσω από τη στεναχώρια μου. Αυτό, αν το θέλω τόσο πολύ... Ναι. Σε βαθμό που όταν το χάνω υποφέρω, δείχνει ακριβώς ότι έχω μια αρρωστημένη σχέση με κάτι. Άρα είναι μια συνεχής μάχη με τον εαυτό, να είμαστε σε θέση ελευθερίας. Όταν λέω θέση ελευθερίας, όχι προσκόλλησης, όχι εξάστησης. Παρέα με οτιδήποτε, ναι. Με το αυτοκίνητό μου, με το σπίτι μου, με τον άνθρωπό μου, θα το χαρώ, θα το απολαύσω όσο μου το επιτρέπει ο Θεός, αλλά η αξία μου και η ασφάλειά μου και η δύναμή μου δεν θα έρχεται μέσα από αυτά. Ως πηγή ευτυχίας. Πρακτικά, πατέρα Κονάνο, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει, βλέπει το σώμα του να χάνει τις δυνάμεις του, τα παιδιά του, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, είναι φυσικό να φύγουν, ο σύζυγος μπορεί να έχει πεθάνει, ναι. Οι γονείς, οι τρεις αγαπημένοι γονείς έχουν φύγει. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γεμίσει τις μπαταρίες του με ενέργεια φωτός, με θεία χάρη και να μην αισθάνεται αυτή την θλίψη? Υπάρχει πρακτικός τρόπος? Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Ο καθένας το παλεύει με το δικό του τρόπο. Να αποφύγεις τη θλίψη δεν μπορείς. Πρέπει να περάσεις και θλίψη στον πόνο. Άρα αφήνουμε τη θλίψη να περάσει. Αφήνουμε να γίνουν οι διεργασίες του πόνου μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος λέει σε λίγες μέρες του Αγίου Λαζάρου που θα γιορτάσουμε, δάκρυσε, λέει ο Ιησούς, μπροστά στο θάνατο. Δεν δάκρυσε εξαρτημένος φυσικά από την σχέση του Αγίου Λαζάρου, αλλά μπροστά στον πόνο θα λυγίσεις, θα δακρύσεις. Πολύ σημαντικό κλειδί. Θα το αφήσεις αυτό να λειτουργήσει μέσα. Να το αφήσουμε σου. Να περάσει μέσα μας. Θα αφαιθείς, θα περάσει τη διαδικασία της αγανάκτησης, θα θυμώσεις, θα τα βάλεις καμιά φορά και με το Θεό στην προσευχή σου. Αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ πολλές φορές, Θεέ μου, γιατί με ξέχασες, γιατί μου το έκανες αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Είναι ανθρώπινο. Συμβαίνει. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι. Μέσα στην Εκκλησία προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο αληθινοί σε όλα μας τα αισθήματα. Δεν μπορεί να κρύβεις, ας πούμε, ότι τώρα πονάω, τώρα έχω κλονιστεί, τώρα θα πω κι εγώ στο Θεό, Θεέ μου, γιατί με καταλείπεις. Θα το πω, αλλά δεν θα είναι αυτό η τελική πορεία της ζωής μου. Είναι μια φάση της ζωής μου, ένα κομμάτι. Από εκεί και πέρα πάλι αλλάζουμε σελίδα, όπως λέγαμε πριν, κοιτάω μπροστά. Η ζωή συνεχίζεται, έφυγε ο τάδε συγγενής μου, αλλά έχω δίπλα μου άλλους ανθρώπους, καινούριους, ή τα παιδιά του, ή αυτά που έχουν μείνει. Ναι. Και συνεχίζω με την αγάπη, νιώθοντας ότι τίποτα καλό που ζήσαμε δεν χάνεται. Με πλουτίζει στην ψυχή μου, μου δίνει δύναμη και αυτό που λένε μερικοί, αν ζούσε ο μπαμπάς, όταν δεν ζει, δεν θα χαιρόταν τώρα να μας δει να συνεχίζουμε, να τρώμε, ναι. Να χαιρόμαστε, να σπουδάσεις. Ναι. Λέει, πέθανε ο τάδε και να βάγει. Δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου. Λέει, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τώρα άξιο να κάνω τίποτα άλλο. Μα αν ζούσε ο πατέρας σου, θα χαιρόταν να σε δει και να παντρευτείς και να προκόψεις και να δουλέψεις. Μια δηλαδή άλλη σύλληψη να κάνουμε στο νου μας των πραγμάτων αυτών. Πολύ ωραία. Να πάρουμε και την άλλη ερώτηση. Κυρία Μίδια Χανά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Χανά. Πώς είστε? Καλά εσείς? Πολύ καλά. Σας ακούμε. Πατέρα Κονάνο. Προσεύχομαι στο Θεό να σας έχει πάντοτε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούω τις εκπομπές που μιλάτε και κάθε φορά μας παίρνετε και ένα σκαλοπάτι πιο πέρα. Εδώ και 14 χρόνια έχω πνευματικό, κρατώ τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η χαρά που νιώθω όταν εξομολογούμε και όταν κοινωνώ είναι κάτι που δεν περιγράφεται, αλλά το νιώθω ότι είναι η ένωση μας με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι το ένα, το πολύ όμορφο που νιώθω. Το άλλο είναι ότι νιώθω, παρόλο που έχει 14 χρόνια που κρατώ τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν έχω καταπολεμήσει τον εγωισμό μου. Προσευχηθείτε γι' αυτό και για μένα και για όλο τον κόσμο, γιατί νιώθω πως ο εγωισμός είναι ο ίδιος ο διάβολος και θα πρέπει να τον καταπολεμήσω. Αυτό. Θεός μαζί σας πάντοτε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χάνα. Είναι μια πολύ σημαντική ηθοποιός τόπου μας, κυρία Χάνα, και πολύ γνωστή. Μάλιστα. Ανάμεσά μας. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και εγώ γι' αυτό προσεύχομαι για τον εαυτό μου, να μου πάρει ο Θεός τον εγωισμό, δηλαδή
να καταλάβω τελικά ότι δεν είμαι ξεχωριστός. Αυτό πάλι με την αγάπη το πετυχαίνεις. Ο εγωισμός δια της αγάπης φεύγει. Όταν αγαπήσεις και νιώσεις τελικά ότι ό,τι είμαι κάπου το οφείλω. Είμαι καρπός αγάπης. Γιατί οι γονείς μου από αγάπη με έκαναν στη ζωή. Αγαπήθηκαν. Έστω και δεν αγαπιούνται πια. Ακριβώς. Ναι. Κάποια στιγμή μια αγκαλιά έφερε στον κόσμο έναν άνθρωπο. Είμαι καρπός της αγάπης του Θεού. Θέλεις ο Θεός. Δίπλα μου, τώρα ήρθα εδώ και με περιποιείστε και με αγαπάτε και με φροντίζετε. Εσείς σας αγαπούν και σας στηρίζουν τόσοι άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνοι στη ζωή. Για να καυχηθούμε για κάτι το κάναμε τελείως μόνοι μας. Δηλαδή και με τη λογική των πραγμάτων μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο εγωισμός τελικά είναι μια απάτη. Μια ψεύτικη εικόνα που έχουμε με τον εαυτό μας. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Καζαντζάκης σε ένα βιβλίο, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πάλευσε με τον Θεό με έναν τρόπο που αλλού μπερδεύτηκε, αλλού τα χάσε, δεν κατάλαβε, αλλά πήγε στο Άγιο Όρος μια φορά. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Καζαντζάκη. Πήγε στο Άγιο Όρος μια φορά σε ένα γέροντα ασκητή, ένα πατέρα μακάριο. Και του λέει, πάτερ μου λέει, παλεύεις ακόμα λέει, με τον διάβολο? Και απαντάει ο ασκητής, όχι λέει παιδάκι μου, λέει, τώρα έχω γεράσει. Γέρασε λέει και αυτός, γέρασα κι εγώ. Δεν παλεύω λέει μαζί του. Τι να μου κάνει τώρα ο διάβολος, είμαι γερασμένος. Τώρα του λέει παλεύω με το Θεό. Και του απαντάει ο Καζαντζάκης, και ελπίζετε να τον νικήσετε? Και λέει ο πατήρ Μακάριος, όχι παιδί μου λέει, παρακαλάω να νικηθώ. Να με νικήσει ο Θεός. Δηλαδή, να κατοικήσει ο Θεός μέσα μου σε τέτοιο βαθμό που θα καταλάβω πλέον αυτό που είπε, ότι όταν κοινωνώ νιώθω ενωμένος με τον Χριστό. Όταν ενωθείς με τον Χριστό, προσπαθείς να αφήνεις τον Χριστό να ενεργεί αυτός μέσα από σένα και το εγώ πάει στην άκρη. Γιατί το εγώ σου ενώνεται με το εγώ του Χριστού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και δεν είσαι πλέον ο εγωιστής που έχεις τις παραξενιές σου, τις ιδιοτροπίες σου. Κάνεις τόπο στο Θεό και του λες, Κύριε, έλα εσύ να εργαστείς μέσα από μένα. Να πω στα παιδιά μου λόγια. Όχι εγωιστικά, γιατί ο εγωισμός θα μου πει να γυρίσεις γρήγορα σπίτι. Γιατί εγώ η μάνα σου δεν θέλω το γιος μου να λέει γειτονιά. Αν όμως το εγώ το πας στην άκρη και πεις, Θεέ μου, πώς να μιλήσω στο παιδί μου. Μπορεί ο Θεός να σου πει εκείνη τη νύχτα, ρίξε το ένα βλέμμα αγάπης, κάνε την προσευχή σου και μην του πεις τώρα θα γυρίσει. Αυτό θα στο πει ο Θεός, αν του αφήσεις όμως τόπο να μιλήσει. Γιατί δεν αφήνουμε στο Θεό τόπο. Έχουμε τόσο πολύ παγιωμένες απόψεις. Εκ των προτέρων ξέρουμε τι θα πούμε, ξέρουμε τι θα. Μ' αρέσει που σήμερα δεν κάναμε καμία προετοιμασία. Τι θα πω, τι θα πείτε. Και αυτό αφήνει περιθώριο στο θαύμα. Όταν αφήσεις τα πράγματα να τα φωτίσει ο Θεός, ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Εμείς είμαστε όλα με το μέτρο και τη μεζούρα. Αυτό θα πάει εκεί, αυτό θα γίνει έτσι. Και από την πολύ μας εξυπνάδα καταστρεφόμαστε. Θέλει δηλαδή και λίγο τρέλα η ζωή, θέλει και λίγο τρέλα η αγάπη, θέλει και λίγο τρέλα η σχέση μας με το Θεό. Για να υπάρχει αυτή η ποιτική ανύψωση. Ακριβώς. Γιατί... Η σοφία του Θεού και η λογική του Θεού κρύβεται μέσα σε τέτοιες κινήσεις και ακροβασίες. Ενώ η τετράγωνη λογική μας μπερδεύει πάρα πολύ και μας ταλαιπωρεί στη ζωή. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος κάτι πολύ ωραίο. Αν δεις λέει τον ουρανό το βράδυ, τα αστέρια που είναι τόσο ωραία δεν έχουν λέει τάξη σαν να προέρχονται από κάποιον που έχει ένα εργοστάσιο. Είναι σκόρπια. Και αυτό λέει ξεκουράζει το μάτι. Έτσι πρέπει να είναι όλη η ζωή μας. Δηλαδή η αυστηρότητα στις αποφάσεις μας που κρύβει εγωισμό όλη αυτή η υπόθεση δεν αφήνει το Θεό να ενεργήσει μέσα από τα έργα μας, από τις κινήσεις μας. Θα δούμε σε λίγες μέρες τον Κύριο. Ένα βλέμμα έριξε στον Απόστολο Πέτρο όταν τον πρόδωσε. Ένα βλέμμα του έριξε. Ούτε κήρυγμα, ούτε λόγια, ούτε τίποτα. Ένα βλέμμα και τον έλειωσε. Αυτή είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης που μπορεί και να μην μιλά. Μπορεί να είσαι σε ένα καρότσι αναπηρικό που μου λέγατε ότι κάνατε μια ωραία κουμπί για. Χθες μα κάνανε καλά δύο τυφλοί άνθρωποι που μας φόρεσαν κυριολεκτικά γυαλιά. Είδατε αυτό το πράγμα. Μπορεί να είσαι σε ένα καρότσι και να σε βλέπει ο άλλος και να παίρνει από σένα χαρά και δύναμη. Να σε ακουμπάει και να παίρνει τη χάρη του Θεού στην ψυχή. Και εμείς να λέμε, να μιλάμε και να μην πείθουμε. Αυτό είναι το μεγαλείο. Θα πάρουμε άλλα δύο τηλεφωνήματα. Έβλεπα εκεί ένας από τους τίτλους μας είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Για μένα είναι ο βίβλος, η βίβλος εκεί μέσα, σε αυτή την επιστολή για την αγάπη. Τι είναι αγάπη? Τα λέει όλα εκείνη η επιστολή. Η αγάπη λέει υπομένει. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Ναι. Ουδέποτε εκπίπτει. Ναι. Δεν πέφτει δηλαδή η αγάπη. Δεν χάνεται η αγάπη. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σε αδικήσουν στο σπίτι σου, μπορεί τελικά να σε βάλουν στον περιθώριο συγγενείς σου, μπορεί στη δουλειά σου να σε θάψουν από πίσω, να σε καρφώσουν, να πούνε λόγια κλπ. Αλλά αν εσύ αγαπάς, πρόσχερη θα είναι η ταλαιπωρία σου.
έχεις μια ποιότητα η οποία δεν χάνεται. Mm. Θα χαθεί για λίγο όπως χάθηκε ο Χριστός για λίγο, όταν σταυρώθηκε και έσβησαν τα πάντα και για τρεις μέρες που είναι ο Κύριος, πέθανε, σβήσαν όλα, αλλά για λίγο. Mm. Γιατί μετά έρθει η Ανάσταση. Έτσι μετά από κάθε τέτοια κίνηση αγάπης, θα έρθει και μια Ανάσταση σε κάθε μια ψυχή. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσουμε το σταυρό της αγάπης, γιατί η αγάπη είναι πάνω στο σταυρό. Αγάπη δεν υπάρχει. Δηλαδή όποιος αγαπά κάποια στιγμή θα νιώσει και λίγο μίσος από κάτι θα γίνει στη ζωή. Κάποιος θα τον... Γιατί καθρεφτίζεται ο άλλος στην αγάπη και αν δεν το αντέχει, αν δεν έχει φως, στο δικό σου φως, θα βγάλει μια αντίδραση. Δηλαδή αν τον αγαπώ πολύ και εκείνος δεν αγαπά τον εαυτό του, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει. Του θυμίζεις πράγματα που δεν τα αντέχει. Τον ταράζει η δική σου παρουσία. Και πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι εγώ θα συνεχίσω να αγαπώ μέχρι το τέλος, χωρίς, το μυστικό ποιο είναι στην αγάπη, χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Γιατί αν περιμένεις αγαπώντας να σε αγαπούν, άλλοτε θα περάσεις καλά και άλλοτε θα πληγωθείς και θα πικραθείς πάρα πολύ. Δηλαδή, πατέρα Κονάνο, η αγάπη είναι κατάσταση πνεύματος, ψυχής και σώματος. Είμαι αυτό που είμαι, γιατί γίνομαι δοχείο να περάσει η Θεία Χάρης, και να μπορώ να αγαπώ ανεξάρτητα, να με αγαπούν, να με σταυρώνουν, να με βρίζουν, όπως έκανε ο Χριστός βασικά. Ακριβώς. Το παράδειγμά του. Θέλω να με αγαπούν, γιατί είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι αυτάρκης, τόσο δηλαδή που να μην έχω ανάγκη κανέναν. Αυτό κάποιοι άνθρωποι το έχουν φτάσει να μην τους επηρεάζει καθόλου. Εμείς όμως θέλουμε. Θέλω τώρα να σας χαμογελάσω. Θέλω να τελειώσει η εκπομπή να μου πείτε, πάτερ μου, ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ να σας πω ευχαριστώ πολύ. Αγάπη, αμοιβαία. Αλλά αυτό να μην γίνει σε βαθμό που να υποφέρω αν εσείς δεν μου το δώσετε. Γιατί τελικά θα παρατηρήσουμε ότι ποτέ την ώρα που αγαπάμε δεν πονάμε. Η αγάπη δεν πληγώνει. Πληγώνει η προσδοκία της ανταπόδοσης. Η αγάπη την ώρα που αγαπάς δεν πληγώνεσαι. Ζεις. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια ιδιότητα θεϊκή και να πληγώνεσαι. Ζεις. Είναι η ζωή η αγάπη. Πώς λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιο σε καλούς και κακούς. Mm. Σήμερα ήταν όλοι τον ήλιο. Έβρεξε, μου είπαν τις προηγούμενες μέρες. Όλοι δέχτηκαν τη βροχή, και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Όταν όμως περιμένεις από αυτή την αγάπη να πάρεις ανταπόδοση και δεν την πάρεις, τότε θα πονέσεις, θα πληγωθείς. Έτσι κι αλλιώς την παίρνεις από τον Θεό. Δηλαδή, άμα έχεις εγκαταστήσει αυτή τη σχέση, άμα έχεις προσδεθεί στο φως του, έχω την εντύπωση ότι δεν σε αφήνει ποτέ κενό, δεν σε αφήνει ποτέ σκοτεινό. Ακόμα και αν σε σταυρώνουν, σκοτεινιάζεις, θλίβεσαι. Ακριβώς. Αλλά θα σταθείς. Είναι το μυστικό που λέγατε πριν για την προσευχή. Ότι αυτή είναι η προσευχή. Ότι αν έχεις τέτοια επαφή με το Θεό της αγάπης και σε καλύπτει αυτή η αγάπη, έχεις μια αίσθηση βασιλική. Νιώθεις δηλαδή Κύριος. Εσωτερικά αγκαλιασμένος. Και ελεύθερος. Και δυνατός και ενωμένος με το Θεό. Και είναι το μυστικό και της πορείας του Χριστού τη Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Που ενώ όλοι τον εγκατέλειπαν, όλοι τον πρόδιδαν. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είπε στους μαθητές του: δεν είμαι μόνος, ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Νιώθω, λέει, διαρκώς ότι με αγαπάει ο πατέρας μου. Yeah. Μόνο την ώρα της εγκατάλειψης στο σταυρό είπε αυτό το «Είνα, τι με εγκατέλειπες». Αλλά όλη του η ζωή ένιωθε αυτό το σύνδεσμο. Αυτό είναι το... Συγκλονιστικό. Το μεγαλείο, το μεγαλείο. Πάρουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Συγγνώμη, σας είχαμε ώρα να περιμένετε, σας ακούμε. Εγώ, η Μαρία, μιλώ. Εσείς, παρακαλώ. Γεια. Κυρία του πρόγραμμά σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Τελευταίως έχασα την αδελφή μου πολύ ξαφνικά. Και έχω μια ερώτηση για τον πάτερ. Όταν κάνουμε τα μνημόσυνα και λέμε ανάβαψε την ψυχή τους. Έκαναμε 40 ημέρο ανάβαψε την ψυχή. Εκάναμε 20χρονα ανάβαψε η ψυχή του παπά μου. Mm-hmm. Πού είναι αυτές τις ψυχές και τους λέμε ακόμα ανάβαψε η ψυχή τους. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, πιστεύω εγώ προσωπικά, δεν θέλω να με θάψω. Εγώ θέλω να με κάψω. Mm-hmm. Γιατί δεν μου αρέσει η ιδέα να μπαίνει η αδελφή μου κάτω από το χώμα. Ασχέτως αν δεν έχει ψυχή. Εγώ αυτήν ξέρω. Ποιοι μου που την βάλαμε κάτω από το χώμα. Είναι σαφείς οι ερωτήσεις σας, να μας απαντήσει ο πατέρας Ανδρέας Κονάνος. Ο πατήρ Ανδρέας Κονάνος δεν απαντάει, γιατί και αυτός δεν ξέρει. Δηλαδή όχι στην κυρία, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω τις απαντήσεις για όλα τα θέματα, γιατί
Τα θέματα αυτά, τα πνευματικά και τα μυστηριακά, ναι. τα αόρατα, τα μεταθάνατον, δεν μπορούμε να τα πούμε ότι όπως είναι το ποτήρι που βλέπω εδώ με το νερό, είναι αυτή και αυτή η απάντηση, να το παρουσιάσουμε μια σιγουριά. Είναι πράγματα που κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή φωτίστηκαν, δέχτηκαν κάποιες ελάμψεις στην προσευχή τους, μεταφέρθηκαν για λίγα δευτερόλεπτα ή λίγες στιγμές σε κάποιους άλλους κόσμους και είδαν τη μεταθάνατον ζωή, αλλά είναι πράγματα που ο καθένας τα βλέπει όταν ο ίδιος τα ζήσει. Με σιγουριά δεν μπορώ να τα πω. Είναι βιωματικά. Είναι βιωματικά. Υπάρχει βέβαια η σαφής διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και αυτά δεν είναι πράγματα που αποδεικνύονται. Τα πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε. Τα μνημόσυνα λοιπόν έχουν μια απόδειξη της αγάπης μας πάλι. Το μνημόσυνο είναι αγάπη. Η μνήμη είναι αγάπη. Όταν εγώ φύγω και ξανάρθω στην Κύπρο και σας δω και δεν θυμάμαι ποια είστε, δεν θα νιώσετε καλά. Όπως και εγώ δεν θα νιώσω καλά αν δεν θα νιώσετε καλά. Όπως και εγώ δεν θα νιώσω καλά αν δεν μου πείτε τουλάχιστον Πάτερ, κάπως το θυμάμαι σένα. Η μνήμη είναι αγάπη. Σημαίνει ότι με σφράγισε η παρουσία του άλλου. Πέρασες από τη ζωή μου και άφησες ένα σημάδι, ένα αποτύπωμα. Κάπου λέει στο άσμα ασμάτων, στο Θεό λέει βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου. Σφράγισέ με. Να νιώσω ότι κάτι άφησα πάνω σου. Όταν λοιπόν ο πατέρας, η μητέρα, οι συγγενείς μας φύγουν και τους θυμόμαστε, είναι σαν να λέμε ότι εγώ ακόμα σε αγαπάω εσένα. Φάγαμε μαζί, ζήσαμε μαζί, κοιμηθήκαμε μαζί, κάναμε παιδιά μαζί. Αυτά δεν πέρασαν όλα. Mm-hmm. Και προσευχόμαστε και επειδή η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει και δεν χάνεται, αυτό το κύμα της καλοσύνης και της προσευχής και της Θείας Χάρης φτάνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Η προσευχή, με άλλα λόγια, νικάει όλους τους κόσμους. Έτσι ακριβώς, φτάνει παντού. Ακριβώς. Γι' αυτό στην Εκκλησία, όταν έχουμε μνημόσυνο στο τέλος και κάποιοι πάνε να φύγουν, τους λέω θα το κάνουμε σύντομα, αλλά μην φύγετε, όχι τίποτα άλλο. Γιατί μετά από 100 χρόνια, τους λέω, θα έρθει μια τέτοια ώρα που θα κάνουμε μνημόσυνο για μας. Πολλοί θα πεθάνουμε. Και θα έρθει η ώρα που θα λέμε κι εμείς. Από εκεί που θα είμαστε, θα λέμε στους εκκλησιαζόμενους, μην φύγετε από την εκκλησία, πείτε και για μας κι εσείς μια προσευχή αγάπης. Πάντως, πατέρα Γονάνου, εφόσον πιστεύουμε, εάν πιστεύουμε και αν έχουμε, επιμένω εγώ το τροπάριό μου, και αν έχουμε προσδεθεί εκεί στο φως, δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι υπάρχει συνέχεια και ξέρουμε ότι υπάρχει παντού ζωή. Μπορεί να είμαστε και πεθαμένοι τώρα που μιλάμε, μέσα στα σκοτάδια της αντίληψής μας για την ύπαρξη, για τον Χριστό, για τις πράξεις μας, μπορεί ήδη να είναι θάνατος αυτό που βιώνουμε. Πολύ σωστά. Έχω την εντύπωση ότι αν οι έννοιες του Χριστού, της αγάπης, της αλήθειας, του φωτός έχουν σημασία για μας, παντού υφίστανται. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Όχι, το λέω με ερώτηση. Αν αγαπάς. Ναι. Αν αγαπάς τον Χριστό, πραγματικά ζεις πάντοτε αυτή την παρουσία της ασφάλειας, την αίσθηση της ασφάλειας. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ξεχνιόμαστε. Αυτό το ξεχνάμε. Δεν γι' αυτό, πρέπει να ξεχνάμε. Γι' αυτό λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες ότι ένα βασικό πρόβλημα του νου μας, του μυαλού μας, είναι η λύθη, η λυσμοσύνη. Ξεχνάς. Ξεχνάμε την καταγωγή μας, ξεχνάμε την τιμή που μας έχει κάνει ο Θεός, ξεχνάμε το φως που μπήκε μέσα μας στο Άγιο Βάπτισμα. Γι' αυτό λέγεται το Άγιο Φώτισμα. Το βάπτισμα είναι τα θεοφάνεια, όπως λέγονται, τα φώτα. Ναι. Είναι η δύναμη να φανούμε εμείς άξιοι αυτού του. Να θυμηθούμε αυτό που έχουμε, να το ξαναζήσουμε, να το καθαρίσουμε, να το φανερώσουμε. Και όταν αυτό το ζούμε συνέχεια, πραγματικά είμαστε σε μια φόρμα πνευματική, όσο και αν περνάμε δύσκολες στιγμές. Αλλά κοιτάξτε, κυρία Αλίτα, τι ωραία που είναι τώρα που τα λέμε σε μια συζήτηση. Όταν εγώ φύγω τώρα από εδώ και μπω στον αγώνα της ζωής, στην πράξη, και με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε ότι ξέρεις τι, δεν είναι σίγουρα αν τον άλλο μήνα θα είσαι στη δουλειά σου, αυτομάτως όλα αυτά που τώρα λέω θα κλονιστούν. Μα δεν το έχουμε πάθει όλοι, πατέρα Γονάνου. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς μπορώ την ώρα του σεισμού να θυμάμαι όλα αυτά τα ωραία. Πώς γίνεται να το θυμόμαστε την ώρα του σεισμού? Σε μένα προσωπικά δεν γίνεται. Ναι. Γιατί εγώ την παθαίνω. Δηλαδή, μπορεί να με δεις να λέω κάποια πράγματα έτσι πνευματικά όμορφα και ωραία, όταν όμως έρθει ένα δικό μου περιστατικό, χτες ας πούμε ερχόμουν στην Κύπρο. Το αεροπλάνο με το που μπήκα μέσα ανακοινώνω ότι έχει 40 λεπτά καθυστέρηση. Με το που το ακούω, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει. Ναι. Ταχυπαλμία. Τι θα πει αυτό, άγχος. Γιατί άγχος, επειδή έχασα τη μνήμη ότι ο Θεός είναι εδώ. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει καθυστέρηση. Ο Θεός σε καλό θα το φέρει αυτό. Τα ξέχασα όλα αυτά. Γι' αυτό όλη η ιστορία είναι να κρατάμε το νου μας σε μια εγρήγορση αυτής της παρουσίας του Θεού. Αυτός ο μεγάλος Καζαντζάκης που τον αναφέρατε πιο πριν, είπε ότι η ψυχή δεν πετά όταν μπορεί. Όταν δεν μπορεί. Η ώρα δηλαδή που είσαι στο δάπεδο, η ώρα που σε απολύουν από τη δουλειά σου, η ώρα που μένεις δίχως σπίτι. Ναι. Δίχως τίποτα.
ακριβώς αυτές οι ώρες είναι που μας στέλνει ο Θεός σαν ευκαιρίες να ξυπνήσουμε και να αφυπνιστούμε. Όταν ζητήσεις από το Θεό φως, θα σε ρίξει ο Θεός ίσως μέσα σε ένα σκοτεινό τούνελ. Mm-hmm. Για να αρχίσουν τα μάτια σου να ψάχνουν και το παραμικρό κεράκι και την παραμικρή πηγολαμπίδα να δεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Όταν ζητήσεις κάτι από το Θεό, η απόδειξη ότι σ' άκουσε, mm-hmm. πολλές φορές είναι να σου δώσει το αντίθετο από αυτό που ζήτησες. Ως δοκιμασία για να αρχίσεις να εμπειρατώνεσαι. Όταν ο μαθητής στο σχολείο μου πει εμένα, πατέρ, κάνε με αριστούχο, τι θα του πω? Να ετοιμάσει μια δύσκολη άσκηση. Δεν θα του πω κάνε τις πρώτες δημοτικού τα μαθήματα. Θα του πω κάνε ό,τι πιο δύσκολο μπορείς. Θες να σε ανεβάσω. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι. Αλλά η παρεξήγηση που οφείλεται πάλι σε μια λάθος τοποθέτηση, λέμε ο Θεός δεν με αγαπάει. Άλλο του ζήτησα, άλλο μου έδωσε. Εγώ είπα στο Θεό να με κάνει άγιο και ο Θεός μου έστειλε ένα τεράστιο πειρασμό και τα αδέρφια μου με πάνε στα δικαστήρια. Πώς θα γίνω άγιος? Και απαντάει ο Θεός, μα αν μάθεις να αγαπάς τον αδερφό σου που σε πήγε στο δικαστήριο, γίνεσαι άγιος με εντατικά μαθήματα. Χωρίς να το καταλάβεις πώς γίνεται αυτό. Μπορείς να αγαπάς, αλλά να είσαι μακριά, έτσι. Για να βάζουμε και κάποια όρια, να μην αφινόμαστε να μας γδέρνουν και να μας λιώνουν άτομα τα οποία μας φθείρουν. Η αγάπη δεν είναι αυτοκτονία. Η αγάπη είναι αυτοθυσία. Όταν λειτουργεί ως αυτοθυσία, επιτρέπεται να φτάσεις μέχρι σταυρού και να σε εγδάρουν, αλλά να το θέλεις όπως έκανα στον Κύριο, και που πραγματικά αντέχει. Τον μαστίγωσαν, τον σταύρωσαν, αλλά ήταν διαφορετική η σχέση του Χριστού με τον άνθρωπο και διαφορετική η δική του παρουσία σε αυτόν τον κόσμο. Επιτρέπεται να βάζουμε όρια αγαπώντας. Επιτρέπεται να βάζουμε όρια αγαπώντας. Αν το επόμενο βήμα είναι να νιώσουμε ότι αυτοκτονούμε και διαλυόμαστε και δεν το αντέχουμε, τότε μπορείς, αλλά και την ώρα που βάζεις τα όρια, εσωτερικά να μην πάβεις να αγαπάς. Δηλαδή σε αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ξαναμιλήσω μαζί σου. Αλλά δεν θα σε κατηγορώ, δεν θα σε κουτσομπολεύω, δεν θα λέω για σένα λόγια εδώ και εκεί. Θα σε αγαπώ, αλλά θα είμαστε μακριά. Μάλιστα. Θα παίρνω ψωμί από το διπλανό φούρνο, γιατί το δικό σου το ψωμί κάπως, αλλά δεν θα σχολιάζω το δικό σου το φούρνο. Τελείωσε. Πατέρα Γκονάμου, μου λένε τώρα από την παραγωγή, επειδή μιλήσατε εσείς για την λύθη, για την μνήμη, ότι η μνήμη είναι αγάπη. Μου λένε τώρα ότι το αλήθεια, η λέξη αλήθεια είναι το αλφα το στερητικό και η λύθη μου. Το είπανε τα παιδιά από την παραγωγή. Ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ελίτα μου, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Την ευχή σας, Πάτερ. Του Κυρίου. Ήθελα να ρωτήσω, έρχονται Άγιες Μέρες και ένας καλός χριστιανός ετοιμάζεται για να πάρει την Αγία Κοινωνία. Προσεύχεται και ζητά από τον Θεό συγχώρεση. Αλλά δεν συνηθίζει να εξιμολογάται. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την εξιμολόγηση, για τους πνευματικούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι ωραίο πάντως να ζητάει κανείς συγχώρεση. Πάρα πολύ ωραίο, λυτρωτικό. Πρέπει να πάει στον εξομολόγο ή μπορεί να το ζητήσει με δάκρυα στα μάτια και από το σπίτι του. Να τα κάνει και τα δύο. Πειράζει. Όχι, δηλαδή, απλά να κάνει. Εννοώ, ίσα πρέπει να κάνει και στο σπίτι του την προσευχή του. Και αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές πάμε στην εξομολόγηση και δεν νιώθουμε πολλά πράγματα. Γιατί γίνεται ένα κουμπάκι μαγικό. Πήγα για ένα τέταρτο στην εξομολόγηση, δεν αισθάνθηκα λέει πολλά πράγματα. Η μετάνοια δεν είναι κάτι που ζούμε. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, 15 Αύγουστο, στο πνευματικό και τελειώσαμε. Η μετάνοια είναι κάθε στιγμή της ζωής μας. Δηλαδή, κάνω κάποια λάθη και τι θα πει μετάνοια, καθώς κάνουμε λίγο τη ετυμολογία σήμερα, βλέπω λέξεων. Αλλάζω το νου μου με τον τρόπο που σκέφτεται τα πράγματα. Αλλάζω τρόπο σκέψης. Αλλάζω τοποθέτηση στη ζωή. Κατάλαβα ότι μισώντας δεν βγάζω πουθενά και μετανοώ. Ζητώ συγχώρεση από το Θεό για αυτό το λάθος που έκανα. Και στην εικόνα θα τα πεις και να κλάψεις μπορείς. Αλλά όπως όταν έχεις την ανάγκη του γιατρού, την προσωπική σχέση, δεν παίρνεις τα βιβλία του μόνο να διαβάσεις, ούτε τις φωτογραφίες του. Αλλά πας και του μιλάς. Mm-hmm. Και όπως σας κοιτάω και με κοιτάτε, είναι πολύ δύσκολο τώρα που σας κοιτάω να σας πω αμαρτήματά μου. Αλλά αυτό είναι πολύ λυτρωτικό. Αν δω μια φωτογραφία σας ή στη μνήμη μου, λέω διάφορα. Αλλά είναι πολύ δυνατό να μπορείς να ζήσεις το μυστήριο, όπως είπε ο Χριστός, στους Αποστόλους να τα λέτε. Για να έχετε σχέση με ανθρώπους, ζωντανά. Mm. Και να μπορείτε να βάζετε το κεφάλι σας κάτω από το πετραχύλι, να νιώθετε τη χάρη η οποία διοχετεύεται εκείνη τη στιγμή. Και είναι μια πράξη και ταπείνωσης και ελευθερίας και υπακοής στην Εκκλησία και εμπιστοσύνης στην Εκκλησία. Και όσοι το κάνουν αυτό κρατώντας φυσικά όλο το πακέτο, όχι μόνο ας με πάω και εξομολογούμε και μετά η υπόλοιπη ζωή μου είναι τελείως αποδιοργανωμένη, αλλά μια συνέπεια στην όλη ζωή μου, βλέπουν πολύ ωραία αποτελέσματα.
δεν είναι σαν τον ψυχολόγο, είναι και σαν τον ψυχολόγο, με την έννοια λες, συζητάς, αναπτύσσεις τη σκέψη σου, αλλά ο ψυχολόγος δεν έχει να σου δώσει τη διοχέτευση της Θείας Χάρης. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι, αυτό κυρία Ελίτα, το έχω ζήσει στον κόσμο χωρίς εγώ να τους πω τι θα νιώσουν. Ούτε τους λέω το άλλο, τώρα πρέπει να νιώσεις κάτι. Ό,τι θέλει νιώθει, άλλος δεν νιώθει τίποτα. Αλλά σηκώθηκε μια φορά ένα παιδί και με κοιτάει και τα μάτια του ήταν βορκωμένα σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Μου λέει, αλλά είχα αισθανθεί και εγώ κάτι εκεί την ώρα. Σαν να υπήρχε ένα συντονισμό. Και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, τι ήταν αυτό. Ναι, του λέω, το νιώσες και εσύ, του λέω. Δεν το είχα νιώσει όμως με τον προηγούμενο που ήρθε, ούτε με την επόμενη κυρία. Με αυτό το παιδί είπαμε για δύο τι ήταν αυτό. Αυτό το μυστήριο και το θαύμα είναι που το ζει η Εκκλησία μέσα από ανθρώπους αμαρτωλούς, σαν και εμένα και κάποιους άλλους καλύτερους, και που κρατάμε κάτι το οποίο το διοχετεύουμε στον κόσμο. Αυτό είναι περίεργο πράγμα. Στην εικόνα δεν το νιώθεις έτσι το ίδιο. Και η άφεση δεν έρχεται από την εικόνα. Μια γυναίκα που έχει κάνει, ας πούμε, κάποιες εκτρώσεις, ένα παράδειγμα λέω, έτσι. Όσο θες να κλάψεις την εικόνα της Παναγίας, θα ανακουφιστείς προς στιγμή. Αν δεν ακούσεις από τα χείλη ενός ανθρώπου, που πίσω του κρύβεται ο Χριστός, που ο Χριστός του είπε να το λέει αυτό, δεν το λέω μόνος μου, να σου πει, παιδί μου, αυτό συγχωρέθηκε από τον Χριστό. Mm-hmm. Ο Χριστός το έσβησε. Mm-hmm. Τέλος. Δεν ησυχάζεις. Mm-hmm. Αυτό δεν το λέω για να το επιβάλλω, δεν πιέζω κανέναν, αλλά όσοι κάνανε αμαρτήματα στη ζωή τους και λάθη έτσι πολύ σοβαρά και έτσι σημαντικά λάθη, άνθρωποι είμαστε όλοι, το καταλαβαίνω ότι ένα κενό, ήταν ένας παππούς στην εκκλησία που είμαι στην Αθήνα, ο οποίος για 5 χρόνια έπαιρνε αντίδωρο, με χαιρετούσε, αλλά δεν μπορούσε να εξομολογηθεί. Αλλά εγώ του μιλούσα καλημέρα, με αγάπη, με καλοσύνη, και αυτός το ίδιο, τον 5ο χρόνο δεν άντεξε. Μου λέει, δεν αντέχω, λέει. Του λέω, τι έγινε. Λέει, σε βλέπω κάθε Κυριακή, με χαιρετά, σου φυλά το χέρι, δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα. Το έλεγε στις εικόνες, αλλά δεν έβγαινε. Είναι ένα είδος και ταπείνωσης συγχρόνως, έτσι. Είναι μεγάλη ταπείνωση να πας σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι και, όχι μπορεί, πολλές φορές μπορεί να είναι και χειρότερο σε μερικά πράγματα από σένα. Δηλαδή, εγώ ακούω αμαρτήματα ανθρώπων πολύ ελαφριά και μπορεί εγώ να είμαι και πιο πολύ εγωιστής και πιο πολύ εμπαθής και πιο πολύ λέμαργος και να θυμώνω και να νευριάζω και να λέω διάφορα. Και όμως αυτός ο καλύτερος από μένα έρχεται και λέει, πάτερ, έκανε αυτό. Είναι όντως μεγάλο μυστήριο και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Είναι ένα μυστήριο. Άλλη μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλό σας απόγευμα. Και σε εσάς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ήθελα να απευθύνω στον Πάτερ μια διαχρονική ερώτηση. Σχετικά με την αγάπη, που ο Χριστός είπε, η αγάπη ουζητά τα εαυτής. Και σχετικά με την αγάπη προς τον πλησίον, αγάπα τον πλησίο σου ως εαυτόν. Όταν αγαπάς όμως τον πλησίο σου περισσότερο από τον εαυτό σου, αδικείς άρα για τον εαυτό σου? Και όταν δεν μεριμνάς, όπως είπε ο Χριστός, δεν μεριμνάται για το αύριο, μήπως πάλι αδικείς τον εαυτό σου? Πρέπει να βάζουμε όρια ή να υπακούμε, όπως το είπε ακριβώς την εντολή μας έδωσε ο Χριστός? Σας ευχαριστούμε. Πατέρα, ναι. Είδατε τι ωραία που το είπε ο Κύριος. Ναι. Και ευχαριστώ και εγώ την κυρία. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Λέει, αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Ναι. Δηλαδή ο Χριστός προϋποθέτει ότι αγαπάμε και τον εαυτό μας. Λέει, αγάπα τον πλησίον σου, και δυστυχώς σήμερα κι εμείς αγαπάμε τον πλησίον μας ως, όπως αγαπάμε τους εαυτούς μας. Καθόλου, δηλαδή πως, χάλια, δηλαδή, χάλια ούτε αγάπη. Λάθος αγάπη. Δηλαδή στην ουσία, ναι, ταλαιπωρώ τον εαυτό μου γιατί δεν τον σέβομαι, ναι, και δεν σέβομαι ούτε αυτούς που αγαπάω. Η κυρία είπε, όταν γίνεσαι χαλή να σε πατήσουν οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να, μας, ναι, να το εντεδώσουμε μετά, ναι, από την απάντηση που θα μας δώσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τον εαυτό τους να τον φάνε τα κοράκια. Οι συμπεριφορές πολλών από εμάς είμαστε σαν κοράκια, σαν γήπες. Mm-hmm. Εάν μας δώσει ο Πάτερ Ανδρέας τώρα την ανεκτικότητά του και την... είμαστε έτοιμοι να τον κατασπαράξουμε. Πιο πολύ να μας δώσει, πιο πολύ να μας δώσει. Mm. Αυτός ο Πάτερ Ανδρέας δεν πρέπει να βάλει όρια. Είπε, όταν αγαπάς τον πλησίο σου περισσότερο από τον εαυτό σου. Όταν αφήνεις δηλαδή τους άλλους, όταν πρότεινε η άλλη θυσία για τους άλλους... Εγώ νομίζω, κυρία Λίτα, ότι αν αγαπάς τον εαυτό σου σωστά, αγαπάς και τους άλλους σωστά. Δεν ξέρω πώς γίνεται να αγαπάς τον πλησίον σου περισσότερο από τον εαυτό σου. Μήπως τελικά αυτό το πιο πολύ από τον εαυτό μου, ας πούμε, ακούω συνέχεια από τις μάνες. Είναι εγωιστικό. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει τελικά αυτό στην ουσία της αγάπης αυτής. Μπορεί να λέμε με το στόμα μας διάφορα. Ναι. Λένε οι μάνες πολλές φορές στα παιδιά τους, εγώ για σένα πεθαίνω.
Εγώ για σένα τα κάνω όλα. Εγώ και στην πραγματικότητα, εγώ για σένα αγαπώ πιο πολύ εσένα παρά εμένα. Mm. Μα αν αγαπούσες πιο πολύ εμένα, λέει το παιδί, θα μ' άφηνες να ανοίξω τα φτερά μου. Mm. Ονομάζεις αγάπη αυτό που στην πραγματικότητα είναι κτητικότητα. Είναι διάθεση ελέγχου, διάθεση κυβέρνησης, να με πας εκεί που θέλεις. Η μητέρα όμως έρχεται σε μένα στην εκκλησία και κλαίει και μου λέει, πάτε μου, αγαπώ το παιδί πάνω απ' όλα. Και της λέω και εγώ, ποιος το ζήτησε? Δεν το ζήτησε. Δηλαδή, το ζήτησε κάποιος, ο εαυτός σου. Εσύ νιώθεις ότι το έχεις ανάγκη. Άρα, ναι, δίνουμε τα παιδιά, επειδή εμείς έχουμε ανάγκη να τα δούμε ντυμένα το χειμώνα, ας πούμε, μέχρι εδώ, ενώ το παιδί μπορεί να βγει έξω και με κάτι πιο ελαφρύ, αλλά εγώ θέλω να σε βλέπω έτσι, δεν αντέχω να σε δω αλλιώς. Ναι, να είμαστε καχύποπτοι απάνω σε όλα στον αυτά που εκφράζουμε. Στον εαυτό μας. Ναι, εγώ δεν κρίνω την κυρία. Ναι. Να πούμε κριτική σε αυτά που είναι εκφράσεις, αγαπώ, αγάπη. Αγαπώ τελικά. Αφού αγαπώ. Γιατί δεν σέβομαι. Δεν πρέπει να ελέγχω. Αφού αγαπώ, γιατί δεν αφήνω. Δηλαδή, μου λέγε ένα ζευγάρι ότι. Πάτερ, πες κάτι στην κοπέλα λοιπόν, που είμαστε μαζί. Στη δουλειά λέει, της μιλάνε. Δούλευε σε μια τράπεζα. Της μιλάνε λέει πολύ στη δουλειά και εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω, υποφέρω, ζηλεύω και δεν της το λέω. Και της λέω άλλα επιχειρήματα. Δήθεν, δεν μ' αγαπάς. Της λέει. Εγώ σ' αγαπώ πιο πολύ. Μα αν αγαπάς, πρέπει να σεβαστείς τον άνθρωπό σου και να μάθει να ζει και με άλλους ανθρώπους. Αγάπη δεν θα πει να πεθάνεις για όλους τους άλλους και σε εγκλωβίζω μόνο σε μένα. Μάλιστα. Αυτό είναι ακροτηριασμός της αγάπης. Κοιτάτε πως λέμε λέξεις μεγάλες. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η εντολή, πρόσεχε, λέει, μη λες το όνομα του Θεού στο στόμα σου, επιματέω. Και εμείς τώρα πιάνουμε λέξη, τη λέξη αγάπη στη ζωή μας, ενώ δεν είναι αγάπη αυτό καθαρή. Δεν ξέρουμε τι είναι αγάπη, υποψιάζουμε, πατέρα Ανδρέα. Εσείς μπορεί να ξέρετε λίγο, αλλά εγώ πραγματικά το παλεύω να δω τι είναι αγάπη. Ναι. Πραγματικά πολλές φορές διαβάζω αυτή την επιστολή και την προτείνω και στους τηλεθεατές. Τα λέει όλα. Αλλά έτσι όπως τα λέει, αν καταλάβουμε το 1% που λέει, δηλαδή θέλει πολύ ασκητική. Να σας πω έναν ορισμό, ένα δείγμα αγάπης που λέει ο Άγιος Σιλουανός πάλι. Παρακαλώ. Άγιος, και να συνεχίσουμε μετά με τα τηλέφωνα. Ναι, αμέσως. Αυτός λέει, δείγμα ότι αγαπάς είναι να μπορείς να προσεύχεσαι με πόνο για τον εχθρό σου. Με πόνο. Όχι λόγια. Και εδώ δεν είναι μου χαμογελά σου χαμογελό. Μιλάμε για έναν εχθρό σου. Μπορεί να προσευχηθείς για κάποιον που σου έκανε κακό και να τον αγαπήσεις μέσα στην καρδιά σου, σαν να ήταν φίλος σου, παιδί σου, αδερφός σου, δικός σου άνθρωπος. Όλα τα άλλα λέει είναι εύκολα να τα πεις. Με συμπόνια δηλαδή. Ακριβώς. Με πόνο, συμπόνια. Με συμπόνια. Να μπεις, να νιώσεις σαν να είσαι αυτός. Ναι. Δηλαδή να είναι αυτός άρρωστος και να κλάψεις λες και είσαι εσύ άρρωστος. Ναι. Τότε λέει πραγματικά έχεις αγαπήσει και αυτό είναι το κριτήριο ότι θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μας δίνεται πραγματικά πρακτική της αγάπης. Γιατί το χρειαζόμαστε. Όλα δανεικά είναι και εγώ τα δανείζουμε και τα μοιραζόμαστε όλοι. Ναι, όχι, μα οπωσδήποτε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια στο πρόγραμμα στον κύριο Αλίτα. Σας ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Πάτερ. Βεβαίως, σας ακούει. Για την ευχή σας, Πάτερ. Του Κυρίου. Διάβασα τον Κοσμά τον Εντολό. Και γράφει ότι όταν πεθαίνουν τα παιδιά πριν τους γονείς, ότι είναι αμαρτία γονέων. Αληθεύει? Δεν νομίζω να αληθεύει. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο Άγιος. Δηλαδή πρέπει να δω όλη την παράγραφο αυτή τι εννοούσε. Όταν πεθαίνουν τα παιδιά πριν τους γονείς, αν φταίνε οι γονείς που πεθαίνουν, δεν τα φρόντισαν τα παιδιά τους στην υγεία τους κλπ, τότε σίγουρα φταίνε. Αλλά αν πεθαίνουν τα παιδιά από φυσικούς λόγους πριν φύγουν οι γονείς, δεν ξέρω γιατί είναι αυτοί οι γονείς. Γι' αυτό ξέρετε και η μελέτη των Αγίων Πατέρων και των Κειμένων και της Αγίας Γραφής θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο συνολικό και σφαιρικό. Και όχι να παίρνουμε μόνο μια κουβέντα κάποιου Αγίου, γιατί μπορεί να μπερδευτούμε λίγο. Στα δικά μου αυτιά αυτό είναι παράλογο. Τι να φταίνε, γιατί δηλαδή οπωσδήποτε να φταίνε. Έχει τόσους γονείς που έχουν κάνει τόσα μεγάλα σφάλματα και δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Δηλαδή πάλι ερχόμαστε στα μυστήρια του Θεού και νομίζω ότι. Και δεν ξέρω ο Άγιος πώς ακριβώς το λέει. Είναι Θεός αγάπης, δεν είναι Θεός τιμωρός. Εννοείται. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε το σφαιρικό όλο δείγμα της γραφής ενός Αγίου για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Έτσι νομίζω. Η επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρο για την εκπομπή σας, κύριε Αλίτα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτές τις Αγίες ημέρες
ψυχώνεται τον κόσμο, ψυχώνεται τον αδύναμο, τον κόσμο που έχει ανάγκη για να ακούσει αυτές τις λέξεις και αυτά τα ωραία τα λόγια που τον πάτε Ανδρέα. Χάρη στους καλεσμένους μας πάντα. Να είστε καλά. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι ότι κάποια κοπέλα πέθανε και είχε εμποδούν τη Μεσογειακή ανεμία η κοπέλα αυτή και μας είπαν ότι πήγε στο τέταρτο στάδιο του Παραδείσου και μετά πέστρεψε πίσω και της έδωσε χάρισμα ο Θεός. Της είπε ότι δεν είσαι ακόμα έτοιμη να είσαι πάνω και της έδωσε χάρισμα ο Θεός να βλέπει το μέλλον και το παρελθόν των ανθρώπων. Και ήθελα αυτό το πράγμα, είναι σωστό να το πιστεύουμε ή να είναι σωστά αυτά τα πράγματα να τα πιστεύουμε, ναι. Θέλω να ρωτήσω τον Πάτερ Ανδρέα να μας πει. Βεβαίως, θα να ακούσουμε. Εμεί σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όντως. Είδατε πώς είναι η αγωνία του ανθρώπου τελικά να μαθαίνει, να ξέρει, να βλέπει το μυστήριο, να βλέπει το άγνωστο. Και ειδικά όταν ακούσουμε ότι κάποιος έτσι πήγε και είδε πράγματα και μας τα είπε, δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά εμένα λίγο με προβληματίζουν και λίγο τα βγάζω από τη ζωή μου, γιατί λέω, αν δεν ζήσω σήμερα την αγάπη και αν δεν μπορώ να φέρω το μέλλον που προσδοκώ στο εδώ και τώρα, τη χαρά της αγάπης και της παρουσίας και της σχέσης των ανθρώπων και του Θεού στο σήμερα, δεν έχει νόημα να μου πει κάποιος τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα είναι τα πράγματα και γιατί να το πει σε μένα. Ο υπόλοιπος πληθυσμός, 6 δισεκατομμύρια πλανήτες, κάτοικοι στον πλανήτη Γη, γιατί να μην ξέρουν τίποτα και ο Θεός σε μένα μόνο να μου λέει και να ξέρω μόνο εγώ και να ξεχωρίζω. Θα ζήσω αυτά που ξέρω από την Αγία Γραφή, θα ζήσω την αγάπη που συζητάμε με τα παιδιά μου. Και πολλές φορές με στεναχωρεί όταν βλέπω, αφορμή παίρνω από την κυρία, δεν αναφέρομαι σε αυτή, βλέπω γονείς που ασχολούνται με τέτοια πράγματα, λένε πνευματικές συζητήσεις, εκκλησιαστικές συζητήσεις κλπ. Αλλά όταν τους ρωτήσεις πού είναι το παιδί σου, μου μίλησες για το τι θα γίνει ας πούμε μετά από χρόνια, από εδώ, προφητείες του ενός, το μέλλον του άλλου κλπ. Ωραία. Το παιδί σου το οποίο σήμερα ζει, με το οποίο σήμερα έχεις μια σχέση, πώς θα πας με αυτό, στο εδώ και τώρα. Όταν ο Χριστός μας είδε την Αγία Φωτεινή πάλι γύρω στη Σαμαρίτιδα, της λέει «Πού είναι ο άντρας σου» και λέει αυτή «Πέντε, δεν έχω άντρα» λέει. Της έφερε τη συζήτηση στο εδώ και τώρα. Δηλαδή το τι με αφορά τώρα εμένα στο σήμερα, τι μπορώ να αλλάξω στη ζωή μου, να καθρεφτιστώ, πού μπορώ να αλλάξω σήμερα. Όλα τα άλλα είναι, μπορώ να πω λίγο φιλοπερίεργες απορίες. Δηλαδή έχουμε, οι άνθρωποι πάντα έχουμε την περιέργεια αυτού του τύπου. Τι θα γίνει, τι είπανε. Τι θαύμα έγινε εκεί για να καταλάβουμε ένα σημάδι. Άτε, το μεγαλύτερο σημάδι είναι αυτό. Δεν θα γίνει αυτό που εμείς σήμερα. Το αύριο είναι η πορεία του σήμερα. Ναι. Είναι η εξέλιξη του σήμερα. Το πώς θα ζήσω σήμερα. Αν σήμερα ο Θεός με πάρει δηλαδή, δεν θα με ρωτήσει καθόλου αν ήξερα μελλοντικές καταστάσεις και τι θα γίνει και τι είπε ο ένας για το εκείνο το θέμα. Θα μου πει εσύ σήμερα είχες ταπείνωση. Τον άλλο στα φανάρια που μπήκε μπροστά σου τον μούτζωσες ή τον συγχώρεσες. Θύμωσες με αυτόν ή αγανάκτησες ή του πες να είσαι ευλογημένος. Μας έθεσε και μια ερώτηση πριν, μια τηλεθεατρία, δύο σκέλη και εμείς απαντήσαμε το ένα, απολογούμε, αλλά το επανήλθατε τώρα. Ναι. Απάνω στο σήμερα που είπε μεριμνείτε δια τη σήμερον και όχι δια την αύριο. Αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Οφείλω να ομολογήσω ότι σε κάποια φάση της ζωής μου πραγματικά χανόταν η γη κάτω από τα πόδια μου. Έμενα συγκεντρωμένη σε αυτό. Ο Χριστός είπε να σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Μην τα σκέφτεσαι όλα, Ελίτα, και χάνεσαι και εξαφανίζεσαι. Θα χαθεί αυτό, θα γίνει αυτό, το ένα, το άλλο. Σεισμοί, πριν να έρθουν οι σεισμοί. Ήμουν στο αυτοκίνητο μια φορά και πήγαινα στη δουλειά, στο σχολείο. Και ήμουν μια χαρά. Ξαφνικά στα φανάρια άρχισα να σκέφτομαι τι έχω να κάνω τις επόμενες μέρες. Και ενώ ήμουν μια χαρά, θυμήθηκα ότι έχω να κάνω μια απονεύρωση. Πολύ θυμήθηκα την απονέμβαση, το στομάχι μου αισθάνθηκα ένα σφίξιμο μέσα. Λέω, κοίτα να δεις. Ενώ είμαι τώρα καλά, ενώ η απονέμβαση θα γίνει σε 5 μέρες, η σκέψη αυτή, η άρρωστη, να φύγω από το τώρα, το παρόν, γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε την ευχή, που λέμε ας πούμε την προσευχή αυτή την ωερή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, τι θα πει, τώρα,
Ναι. Τώρα. Για να αδειάσεις και το... Δεν μιλάς για το μέλλον, δεν μιλάς για το παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Ζεις αυτή τη στιγμή. Μόνο η στιγμή υπάρχει άλλωστε, πατέρα Ανδρέα. Και μάλιστα, όπως είπατε πολύ σωστά, στη στιγμή του τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm. Το πρόβλημα υπάρχει όταν αρχίζεις και σκαλίζεις το παρελθόν. Mm. Θα βρεις πάρα πολλά που έχουν συμβεί και το μέλλον που ακόμα δεν έχει έρθει. Τώρα δεν έχεις. Για να μας βλέπει τώρα στην τηλεόραση κάποιος, θα πει ότι δεν είναι κανένα λιοντάρι σπίτι του να το. Δηλαδή ήσυχα τα πράγματα, δεν έχει σεισμό, δεν έχει. Αν όμως τώρα αρχίσει και λέει, πού να είναι τα παιδιά μου, μήπως συμβαίνει εκείνο, τι θα γίνει μεθαύριο, μήπως με διώξουν από τη δουλειά, μήπως είμαι άνεργος, πραγματικά τότε αρρωσταίνεις. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας ότι και στο Πάτερ ημών που λέει, τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μεν σήμερον. Σήμερα. Φάγαμε σήμερα. Ναι, αλλά αύριο, εντάξει, αύριο έχει ο Θεός. Και λέει κάπου αλλού ότι αρκετών τη μέρα η κακία αυτής. Κακία εννοεί μια γενική έννοια ότι αρκετά τα βάσανα της μέρας. Μη σκέφτεστε, ας πούμε, μακριά, γιατί το μυαλό κουράζεται πάρα πολύ. Mm. Και αυτό μετά κουράζει και τον ύπνο. Και χάνεις και τον ύπνο. Υπάρχουν άνθρωποι που από τις σκέψεις αρρωσταίνουν και στριφογυρνούν στο κρεβάτι ώρες και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Και στο γιατρό, όταν πάμε και του λέμε, ας πούμε, έχω. Χοληστερίνη, έχω πίεση, έχω το... δεν σου λέει μόνο φάρμακα για την υγεία, σου λέει πέρασες καμιά στεναχώρια. Όχι, στεναχώριες, λέει. Και λες, τι σχέση έχει στεναχώρια με το σώμα. Μα έχει άμεση σχέση. Είναι η στεναχώρια που δηλητηριάζει και την κακή υγεία και την υγεία. Και ο άνθρωπος γεμίζει, ας πούμε, τοξίνες και δηλητήρια στο σώμα του από τέτοιες αγωνιώδεις φροντίδες. Άρα υπάρχει πρακτική. Όλα όσα λέτε σήμερα είναι πρακτική. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ μιλώ. Εσείς, ναι. Ναι, γεια σας, Ελίτα μου. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαιρετώ τον Πάτερ. Ναι. Την ευχή του και μακάρι κάθε μέρα να κάνετε τέτοιες εκπομπές. Θα ήθελα να θέσω δύο απορίες μου που έχω στον Πάτερ. Συνήθως όταν κοιμάμαι, πάντα παρακαλώ τον Θεό να με ευλογεί να πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία. Αλλά έχω δύο απορίες. Τη μία είναι σχετικά με το αντίδωρο. Αν κάποιος πάει κάτι το πρωί, μπορεί να πάρει αντίδωρο και να το φάει την ίδια ώρα. Και η άλλη μου απορία είναι όταν συνήθως παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία την Ανάσταση, το βράδυ της Ανάστασης. Πόσες ώρες ο άνθρωπος μπορεί να μείνει μυστικός ώστε να πάρει τη Θεία Κοινωνία? Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πρακτικές ερωτήσεις ο κόσμος. Πρακτικές ερωτήσεις. Τώρα δεν ξέρω, εμένα να μου επιτρέψετε λίγο, αυτά για μένα που την τιμούν την κυρία, το γεγονός ότι τα θέτει, εμένα μου δημιουργούν λίγο ερωτήματα, δηλαδή επηρεάζει η ώρα ή αν έχουμε γεμάτο στομάχι ή αν όλα αυτά επηρεάζουν τη σχέση μας με το Θείο. Εσωτερικά, επειδή ακριβώς λέγαμε πριν ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, η σωματική προεργασία για οποιαδήποτε ενέργεια, όλοι οι χώροι της πίστης σε όλο τον πλανήτη, όλες οι θρησκείες έχουν στοιχεία και καθαρμού και προετοιμασίας για να ζήσει μια τελετή, μια εμπειρία, ένα βίωμα. Mm. Οπότε όντως και η νηστεία, το ότι είσαι άδειος, στεγνός, θα λέγαμε σωματικά, για να μπει μέσα πρώτο αυτό που θα μπει να είναι ο Χριστός ή το αντίδωρο, έχει μια σημασία. Νιώθεις, ας πούμε, ότι σου έκανα τόπο, σου άδειασα το χώρο για να μπεις εσύ, Θεέ μου, πρώτος και δείχνεις πόσο τον τιμάς και πόσο πρώτο τον βάζεις. Περισσότερο είναι η εσωτερική προεργασία. Κατάσταση που επικρατεί, όχι τόσο το ότι θα φας το άστο με γεμάτο. Απλώς στην Εκκλησία, ας πούμε, λέμε ότι καλό είναι το αντίδωρο να το φάει κανείς νηστικός. Ήρθε όμως μια γιαγιά μια φορά και μου λέει, Πάτερ, παίρνω χάρτια της πιέσεως. Που δεν μπορώ να μην τα πάρω, είναι εντολή του γιατρού, πρέπει να τα πάρω και τα παίρνω με ένα ποτήρι γάλα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Μου λέει, τι να κάνω. Αυτή μπορεί και να φάει αντίδωρο και να κοινωνήσει. Επειδή η γυναίκα το κάνει, επειδή έχει σοβαρό θέμα υγείας. Δεν το κάνει ούτε για να περιφρονήσει το Θεό, ούτε το μυστήριο. Τώρα για το θέμα πόσες ώρες πριν πρέπει να έχουμε νηστέψει κλπ. Αυτό καλό είναι ο καθένας στο πνευματικό που εξομολογείται να του λέει κατά περίπτωση τις δικές του αντοχές. Άλλος αντέχει να περάσουν 8 ώρες να είναι νηστικός. Άλλος δεν μπορεί να περάσουν 5 ώρες γιατί καταραίει, τα γόνατά του λυγίζουν. Ένα παιδί θα του πεις κάτι λίγο διαφορετικό. Το θέμα είναι να πάμε με την αίσθηση της πείνας. Ότι πεινάω. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, να σου πω κάτι, δεν πεινάς να φας ψωμί και τυρί και γάλα και αυγά και κρέας. Στην πραγματικότητα πεινάς να φας εμένα, το Θεό. Ναι. Γιατί εγώ είμαι η πηγή που σε κρατάω ζωντανό. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία, θα λέγαμε, και το νόημα της νηστείας. Αν η νηστεία
δεν κάνει αυτή τη μεταβίβαση από τη μια πείνα του σώματος στην πείνα της ψυχής και μείνουμε απλώς πεινασμένοι στο σώμα, δεν κερδίσαμε κάτι. Έτσι δεν είναι. Και είναι και ένα θέμα νομίζω και πολύ προσωπικό του καθενός και τις αντοχές του καθενός. Και της υγείας του, όπως πολύ σωστά. Γι' αυτό καλό είναι να μην ασχολείται ο ένας με το πώς και το αν και νηστεύει ο άλλος και ο καθένας τον εαυτό του όσο μπορεί τον αγώνα του. Και όλα αυτά δεν τα διαφημίζουμε. Γιατί τα ακούμε συχνά, εγώ νηστεύω, εγώ δεν νηστεύω. Δηλαδή είναι θέμα εσωτερικής πίστης. Συμφωνώ μαζί σας αυτό. Είπατε ότι είναι η προτεραιότητα και το βάρος. Είναι αλλού και αλλού στοχεύουμε και μέσα από την νηστεία, η οποία χρειάζεται, αλλά όχι η νηστεία για την νηστεία. Γιατί είπα, όλοι οι άνθρωποι νηστεύουν, και γιόγκα να κάνει κανείς, και στο βουδισμό να είναι κανείς, και σε όλες τις θρησκείες να είναι κανείς, νηστεύει. Το θέμα είναι να ξέρεις εσύ γιατί νηστεύεις εκεί που εσύ βρίσκεσαι. Και είναι και ανάγκη μετά να νηστέψεις. Δηλαδή, όταν μπει σε αυτές τις εσωτερικές διαδικασίες της ένωσης σου με τον Θεό, νομίζω ότι το αισθάνεσαι αναγκαιότητα. Δηλαδή, σου έρχεται από μόνο του. Δεν θέλεις. Ξέρετε γιατί δεν θέλεις. Από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που νηστεύουν, έτσι πολύ, πολύ εντατικά. Γιατί νιώθεις έναν χορτασμό άλλου είδους. Δηλαδή, η απόλαυση και η ειδονή που θα σου δώσει το φαγητό, αν την αισθανθείς αυτή την απόλαυση με κάτι άλλο, μου έλεγε ένα παιδί μια φορά τη μέρα που πήρε πτυχίο. Και έκανε την τελετή ορκομοσίας και λοιπά. Ήταν τόσο ευτυχισμένος λέει, που έκανε τη διπλωματική του και αυτά και πήρε το πτυχίο του, που από την πολύ του τη χαρά ξέχασε, δεν ήθελε τίποτα. Αυτό. Και έλεγε είμαι χορτάτος. Όταν λοιπόν νιώσεις το χορτασμό της παρουσίας του Θεού μέσα σου, λες αυτό που έλεγε ο Κύριος, που του λέγανε δεν έχεις φάει, φάε. Και έλεγε το δικό μου, εμών βρώμα, εστίν ή να πιω το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Δηλαδή δική μου, εγώ χορταίνω με αυτό που κάνω. Με γεμίζει. Ανδρέα, ο Χριστός έτρωγε κρέας. Ο Χριστός νομίζω οι συνήθειες τότε των Εβραίων δεν έτρωγαν. Δεν έτρωγαν κρέας. Δηλαδή ο Κύριος σε επίπεδο πολιτιστικό και πολιτισμικό προσαρμόστηκε και ήταν πολύ υπάκος και συνεπής και από την ταπείνωσή του τις συνήθειες του τόπου που έζησε. Αυτό πάλι να το θυμόμαστε. Εμείς που πάμε κάπου και λέμε όχι, εγώ νηστεύω. Καλό είναι όταν πάμε κάπου να φροντίσουμε να έχουμε κανονίσει πώς θα, αν και σήμερα σε όλα τα τραπέζια, ακόμα και σε εταιρείες όταν κάνουν ένα catering και οτιδήποτε, έχουν ακόμα και για χορτοφάγους και σε αεροπλάνο έχουν. Ο άλλος θέλει να φάει χορτοφαγικό επειδή δεν τρώει κρέας, επειδή είναι οικολόγος, επειδή του αρέσει κάτι άλλο. Είναι θέμα σεβασμού, αλλά όπως είπατε σωστά, να μην προκαλούμε. Ο ίδιος ο Χριστός δεν προκαλούσε. Να μην δηλαδή, προκαλούμε. Μας είπατε μόλις τώρα ότι. Ναι. Απόλυτη ταπείνωση. Απ' την άλλη όμως, είναι καλό καμιά φορά να δίνουμε και εμείς το στίγμα μας ότι ξέρεις κάτι, δεν τα έχω ισοπεδώσει. Δηλαδή, εμένα στο σχολείο ένα παιδί μια φορά, όταν με είδε να τρώω κάτι στο διάλειμμα, και ήταν κουλούρι, να φανταστείτε, μου λέει, πάτερ τρώτε. Του λέω, τρώω. Λέει, και εσείς τρώτε. Και λέω, κοιτάξτε, έφαγα ένα κουλούρι και το παιδί σε θέλει κάπως να πάρει ένα μήνυμα από σένα ότι κάνεις αγώνα, ότι είσαι ασκητικός, ότι τρως λίγο, ότι προσπαθείς. Δεν θα προκαλείς με την αυστηρότητά σου, αλλά ούτε και να τα ισοπεδώνεις όλα και να λες φέρτε πάστες, φέρτε γλυκά. Ας πούμε μεγάλη εβδομάδα, αν πάω σε ένα τραπέζι και έχουν και κρέας, δεν θα το φάω. Αλλά δεν θα πείτε κάτι. Όχι, δεν θα το σχολιάσω τους ανθρώπους, ας κάνουν ό,τι νομίζουν, αλλά εγώ θα πω σας παρακαλώ, επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα, για μένα είναι μια μέρα που μιλάει στην ψυχή μου. Όχι όμως για να τους κακίσω, απλώς να τους. Βασικά όλα αυτά είναι για τον εαυτό μας νομίζω κύριε Λίτα, όχι για να σχολιάζουμε τους άλλους. Το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος που είπε τον ύμνο της αγάπης. Εσύ λέει που τρως, μη σχολιάζεις αυτόν που δεν τρώει. Και εσύ που δεν τρως, μην κρίνεις αυτόν που. Κοίτα τον εαυτό σου. Ναι, αν έχεις εσωτερικό διάλογο με τον Κύριο, παίρνεις την επιβεβαίωση, την επιβράβευση και τη φώτιση και τη διάκριση και τον έπαινο αλλά και το αντίθετο. Τι θα κάνεις κάθε στιγμή. Ναι, δεν χρειάζεται να το πεις. Ακριβώς. Παρακάτω. Να πάρουμε και άλλα τηλέφωνα, παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς. Η ευχή σας πάγα. Του Κυρίου. Ήθελα κάτι έτσι να πάρω τη γνώμη σου για κάτι που με απασχολεί. Έγινε μια παρεξήγηση με ένα πρόσωπο από πριν καιρό, χωρίς να φταίω εγώ, και κρατά κακία, χαιρετώ το πρόσωπο, δεν μου απαντά και νιώθω πολύ άσχημα, πολύ στενοχωρημένη. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω, με βασανίζει αυτό και ήθελα έτσι τη γνώμη σας, τη συμβουλή σας, πώς θα προχωρήσω έτσι. Είναι πρόσωπο που το βλέπω και με στεναχωρεί αυτή η κατάσταση. Τι πρέπει να κάνω εγώ.
Και έτσι σε λίγα λόγια για την πραγματική ταπείνωση και την αγάπη, πώς πρακτικά, πώς θα την αποκτήσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Μου θυμίζει τον εαυτό μου αυτή η κυρία και έχω την ίδια πορεία έχω. Yeah. Όταν καμιά φορά στεναχωριέμαι με κάποιον ή κάτι γίνει μια παρεξήγηση, λέω τώρα τι θα γίνει, γιατί έγινε, πώς μου φέρθηκε έτσι. Και ξεχνάω ότι τις προηγούμενες μέρες και τους προηγούμενους μήνες στην προσευχή μου παρακαλούσα το Θεό να με βοηθήσει, όπως είπα στην αρχή, πότε το λέγαμε πριν αρχίσει, ότι παρακαλώ το Θεό, Θεέ μου βοήθησε εμένα να αποκτήσω λίγη ταπείνωση. Χάρισε μου το δώρο της υπομονής, mm-hmm. το δώρο της καθαρής αγάπης. Και λέω, Θεός, ευχαρίστω, σας το χαρίσω. Και βάζει κάποιον στη δουλειά σου που είμαι ή στη ζωή μου, συγγενή μου, ένα πρόσωπο, να παρεξηγηθούμε, να πληγωθούμε, να του πω κάτι πιο λάθος, να κάνω λάθος, ναι, και εγώ να κάνω λάθος και να ζητήσω συγγνώμη. Και μετά σου λέω, Θεός, μάθε να αντέχεις και αυτόν που δεν μπορεί να σου δώσει συγγνώμη, στη συγγνώμη που εσύ του ζητάς. Σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Ήσουν λίγο αγωνιστής, λίγο πνευματικός, τώρα υπάρχει και ένα άλλο στάδιο. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο πιο παρακάτω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν μας δίνουν συγγνώμη. Η αξία μου δεν εξαρτάται από το αν ο άλλος θα μου δώσει τη συγγνώμη του. Εγώ είμαι αναπαυμένος ότι εγώ αγαπώ, παραδέχομαι ότι έκανα λάθος. Δική μου ήταν η γκάφα, δικό μου ήταν το λάθος, αλλά είπα συγγνώμη. Τι άλλο να κάνω. Δεν θέλω να σε συγχωρέσω. Εντάξει. Η ευθύνη πλέον είναι δική του. Αν εγώ υποφέρω, θα πει ότι η αξία μου έρχεται μέσα από το διαρκές χειροκρότημα και την επιβεβαίωση των άλλων. Mm. Που έλεγα στην αρχή ότι αυτό σε κάνει και υποφέρεις κάποια στιγμή. Mm-hmm. Εγώ έκανα την κίνησή μου. Αν δεν θέλεις, δική σου ευθύνη. Mm-hmm. Δεν έχουμε ευθύνη για τις αποφάσεις που θα πάρουν οι άλλοι. Δικό του θέμα. Αυτός μέσα του, ας πούμε, κρατάει την καρδιά του κλειστή και δεν μπορεί να βάλει λίγο φως, που λέγαμε πριν. Αν δεν θέλει να βάλει φως. Πάντως, πατέρα Ανδρέα, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, αντιλαμβάνομαι όλο και περισσότερο ότι αυτό που λέμε η πρακτική της αγάπης, ο δρόμος του προσκυνητή, απαιτεί πολλή συνείδηση και συνειδητή τοποθέτηση στο κάθε γεγονός της ζωής μας, στην κάθε στιγμή. Και ο αγώνας είναι συνεχής. Ναι. Δεν είναι μια, λέμε αγαπάμε και το αφήνουμε γιατί αγαπάμε. Μια μέρα να μπω μέσα και να μην πω γεια σας στους συναδέλφους μου εδώ, δεν έχω κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνω. Και το αντίθετο. Mm-hmm. Το κάθε τι απαιτεί μια συνειδητή προσέγγιση της καρδιάς, που σιγά σιγά γίνεται βίωμα, σιγά σιγά γίνεται συνήθεια. Το αφομοιώνεις. Και το αφομοιώνεις. Φυσικά όλα αυτά χωρίς άγχος. Δηλαδή δεν θα βγω από το σπίτι μου και θα τρέμω την κάθε κίνηση. Αυτά γίνονται μέσα στην πορεία της ζωής, τα χρόνια τα φέρνουν. Μάλιστα. Η πείρα, η ωριμότητα, ναι. Και κυρίως δυστυχώς τα λάθη μας. Τα λάθη μας θα μας κάνουν να φιλοσοφήσουμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δηλαδή γίνεσαι φιλόσοφος όταν πονέσεις. Ναι. Ρώτησα κάποτε έναν πολύ γνωστό μου στην Αθήνα κύριο, πολύ ικανό φιλόλογο, μεγάλης ηλικίας, 75 χρόνια όπως είναι, του λέω ποιοι υπήρξαν οι δάσκαλοι σας στη ζωή, ποιοι γέροντες, τις πατέρες, και μου λέει η μεγαλύτερη δάσκαλή μου, λέει, ήταν τα λάθη μου. Mm. Από εκεί έμαθα, λέει, τα περισσότερα στη ζωή. Έκανα λάθη, τα σκέφτηκα, προβληματίστηκα, ζυμώθηκα, χτυπήθηκα, ταπεινώθηκα, ναι. Και τώρα έχω δει πράγματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πονοκέφαλος. Εμείς ας ζήσουμε απλά τη ζωή μας, ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ας πούμε, και στην πορεία θα βλέπουμε και τα κινητρά μας. Και τον εγωισμό μας θα τον αισθανόμαστε. Θέλει μια μελέτη όμως. Εννοείται θέλει μελέτη. Ναι. Θέλει μελέτη, αλλά όχι με άγχος και αγωνία. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα εγώ μπορεί να μιλάω σε εσάς και μέσα μου να έχω και εγωισμό. Όταν φύγω, το κενό που θα νιώθω το βράδυ που θα κοιμηθώ, θα καταλάβω γιατί έχεις κενό, ναι. Γιατί όλα τα κάνεις από εγωισμό. Αν θέλω, το παίρνω το μάθημά μου. Ναι. Αν δεν θέλω, θα περάσω άλλα, θα δώσω και κάπου άλλο μια συνέντευξη. Δηλαδή θα μου τα φέρει η ζωή που θα ταπεινωθώ, αρκεί να έχω τη λέξη που λέμε μια καλή προαίρεση. Mm-hmm. Αν έχω καλή προαίρεση στη ζωή μου, θα με βοηθήσει ο Θεός κάποια στιγμή. Πολύ ωραία κουβέντα και πολύ μας ξαλαφρώνει αυτό που μας λέτε. Και εμένα αυτό με βοηθάει. Ναι, ναι. Ναι. Τίποτα δεν γίνεται άλλωστε δίχως τη θεία χάρη. Πολύ αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε, όσο και να προσπαθούμε, όσο και να χτυπιόμαστε. Ακριβώς. Δίχως τη θεία χάρη, τώρα πώς προσελκύουμε τη θεία χάρη, μετά τα τηλέφωνα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα. Εγώ έχω χάσει το γιο μου εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να φύγει από τη σκέψη μου.
και συνεχώς λέω ένα γιατί. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είδατε τι, πώς μπορεί μέσα από μια πρόταση να πεις όσα δεν μπορεί να πεις μέσα από ένα βιβλίο, από μια ομιλία, από 100 λόγια. Εγώ θα πάρω αυτό το γιατί του κυρίου, που είναι και δικό μου γιατί, και θα το κάνω στο σπίτι μου προσευχή. Το γιατί που είπε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ένα γιατί αναπάντητο. Θεέ μου, λέει, να τι με εγκατέλειπες. Τι θα πει αυτό? Γιατί με εγκατέλειπες? Πάλι γιατί. Γιατί. Ναι. Και το πιο δίκαιο γιατί που ακούστηκε στον κόσμο αυτό είναι αυτό το γιατί του Χριστού. Το πιο δίκαιο. Το πιο αληθινό γιατί. Αυτό ήταν ο μόνος που μπορούσε να πει γιατί να το πάθω αυτό. Και έπρεπε σε αυτόν ο Θεός κάτι να το δικαιώσει. Και η απάντηση ήρθε μετά από 3 μέρες, την Ανάσταση. Δηλαδή, το γιατί δεν βγάζει πουθενά. Το γιατί μας ταλαιπωρεί. Αν το γιατί δεν το κάνουμε προσευχή, ταπεινή. Θέλω, Θεέ μου, να μου πεις το μυστήριο σου, αν μπορείς, εξήγησέ μου. Γιατί να μου συμβαίνει εμένα αυτό? Δώσε μου απάντηση. Στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, έχω ένα φίλο μου, ιερέα. Mm-hmm. Πολύ ικανό. Το οποίο μια ενωρίτησε, μια κυρία, πέθανε ο γιος της. Σαν του κυρίου, που είναι φοβερό αυτό το θέμα. Και αυτή του έλεγε του ιερέα, του φίλου μου, λέει, πέθανε το παιδί μου, λέει, πάτερ, και θα ήθελα να το δω. Να δω πού είναι, τι κάνει, ένα γιατί με πνίγει. Και τη λέει αυτός, ας κάνουμε προσευχή στο Θεό. Μπας και σου φανερώσει ένα σημαδάκι. Τι γίνεται το παιδί σου? Πού είναι το παιδί σου? Και βλέπει μετά από λίγες μέρες το παιδί της, λέει, στον ύπνο της. Ήταν 22 ετών. Το βλέπει το παιδί της γονατιστό, να κοιτάει με τα χέρια ψηλά και να είναι πολύ ευτυχισμένο. Γυρίζει και την κοιτάει τη μάνα του και της λέει, «Μαμά, αν ήξερα τι με περιμένει εδώ που ήρθα, όσο ζούσα, δεν θα πήγαινα», τη λέει, «ούτε σχολείο, ούτε θα διάβαζα, ούτε θα σπούδαζα, αν ήξερα την ευτυχία που με περιμένει εδώ». Είναι απίστευτο αυτό που ζω, της λέει. Δεν συγκρίνεται με τη μεγαλύτερη χαρά που έζησα στα 22 μου χρόνια. Ξυπνάει αυτή η αλοπαρμένη στον ύπνο της. Ξυπνάει δρομένη και παίρνει το φίλο μου τον ιερέα στο σπίτι του 2 η ώρα το βράδυ. Και αυτός παίρνει εμένα το πρωί, στα χαράματα. Μου λέει, «Πάτερ, άκου τι έγινε. Αυτό και αυτό». Και της είπε κάτι που εμείς αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Πάντως, ένα είναι βέβαιο, ότι υπάρχει μια εξήγηση, σίγουρα κάτι καλό κρύβεται από όλη αυτή την ιστορία. Ο Θεός δεν είναι κακός. Πολλές κινήσεις Του μας φαίνονται κακές. Σίγουρα πολλές κινήσεις Του είναι επώδυνες. Μας κάνουν και φωνάζουμε και ουρλιάζουμε και σφαδάζουμε τον πόνο. Όπως αυτή ίστατη, αυτή είναι ίστατη. Ίστατος πόνος, ίστατη. Είναι τεράστιος πόνος, είναι τεράστιος πόνος. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, μάλλον, για να εξαγνιστεί η ψυχή μας, για να σωθεί η ζωή μας, για να ζυμωθούμε μέσα από αυτόν τον πόνο και από αυτά τα δάκρυα. Δεν ξέρω να απαντήσω. Θυμάμαι κάποιον που πήγε σε κάποιους πονεμένους και τους είπε αυτό. Δεν ήρθα να σας απαντήσω το γιατί. Ναι. Ήρθα απλώς, λέει, να κλάψω μαζί σας. Ναι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Μας δώσατε μια πολύ ωραία απάντηση όμως, πατέρα Ανδρέα. Αυτό που πέρασε ο Χριστός μετά το δικό του γιατί. Πρώτον, ότι δικαιούμαστε να ρωτήσουμε γιατί. Το ταπεινό γιατί μπορούμε να το πούμε. Το γιατί της αφθάδειας και του εγωισμού και της απιστίας δεν βγάζει πουθενά. Έχουμε το κλειδί της προσευχής που είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο δώρο που μας δόθηκε. Ναι. Να μπορούμε να προσευχόμαστε και από εκεί και πέρα. Εσείς ξέρουμε... αγαπάτε την προσευχή, από ό,τι κατάλαβα. Μόνο την προσευχή. Μόνο η προσευχή υπάρχει. Η προσευχή, λέει κάπου στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είναι ο διδός ευχήν το ευχομένο. Ναι. Αυτός είναι, λέει, που μας δίνει προσευχή όταν κάνουμε προσευχή. Ο Θεός δίνει προσευχή σε αυτό που προσεύχεται. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι, μαθαίνεις να προσεύχεσαι. Ξεκινάς και σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, όταν κάνουμε προσευχή, ένα πολύ βασικό κλειδί είναι να προσευχόμαστε με ελπίδα ότι αυτό που ζητάμε, να το βλέπουμε σαν να το ξεκινάει ο Θεός να το πραγματοποιεί και όχι με την πίστη ότι δεν θα γίνει, αλλά να πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αυτό που είναι η προσευχή, πρώτα απ' όλα η ανώτατη, και αυτό που έχω δει προσωπικά και το έχω δει, πήγε στους θυλαθιατές μεγάλο αποτέλεσμα, σε μεγάλη οδύνη και μεγάλη απελπισία, είναι να γίνει το θέλημά σου. Τέλεια. Να γίνει το θέλημά σου. Και εκεί γίνεται ένα κάτι, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, πάντως είναι ένα χέρι που σε σηκώνει πάνω απ' όλα και σου δίνει λύσεις. Συμβαίνει, το έχω ζήσει. Είναι, θεωρώ, μεγάλη ευλογία που μπορώ αυτή τη στιγμή να το λέω στους τηλεθεατές. Με συγκινεί ακόμα το γεγονός ότι αφήνεσαι. Ναι.
εμπιστεύεσαι, σαν το παιδί που το κρατάς στην αγκαλιά και το παίρνει ο ύπνος στο μωράκι. Έτσι. Και τελείωσε. Και αν το κάνεις αυτό, λέει ο πατήρ Παΐσιος πάλι ότι αν εμπιστευτείς το Θεό, λέει μια λέξη παράξενη, ένα ρήμα. Ο Θεός λέει είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει. Όχι με την έννοια ότι τον υποχρεώνουμε εγωιστικά, αλλά βλέπει τα πλάσματά του τα οποία του αφέθηκαν τελείως. Yeah. Δεν μπορεί λοιπόν να σε αφήσει παρατημένο. Κάτι θα κάνει στη ζωή. Όλη λοιπόν η ιστορία είναι το θέλημά μας το πεισματικό. Ότι, που ένας Άγιος το λέει ότι είναι χάλκινο τείχος μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Είναι ένα τείχος που δίνεις και νιώθεις μπουνιά. Και τσακίζεσαι. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο Θεό συνέχεια τόσο κόντρα. Κάποια στιγμή πρέπει να αφαιθείς και να πεις, το λένε μερικοί σε τέτοια πένθη σοβαρά και πόνους μεγάλους, λιώνουν από τη στεναχώρια και στο τέλος, αφού φωνάξουν, αφού βρίσουν, αφού αγανακτήσουν, αφού γίνουν άπιστοι. Για ένα μήνα, για ένα χρόνο, μετά στο τέλος λένε, Θεέ μου, σου παραδίνομαι, κάνε ό,τι θες. Και εκεί γίνεται το θαύμα. Εκεί πλέον γίνεται το θαύμα. Εκεί γίνεται το θαύμα. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις, έχουμε άλλη πολλή ώρα μπροστά μας. Ελπίζω να μην σας έχουμε κουράσει. Μου δίνετε δύναμη αυτά που μου λέτε κι εσείς. Λοιπόν, να πάρουμε και άλλα τηλέφωνα, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να σας μιλήσει. Ωραία. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά κοντά σας. Η εκπομπή σας προσκαλεί να δώσετε τις δικές σας προτάσεις, έτσι ώστε να αναδείξουμε την κύπρια γυναίκα που αντιπροσωπεύει... Η αγάπη δεν αυταδιάζει, δεν επαιρέται, δεν ασχημονεί, δεν σβεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η ανιδιοτελή ζωή του Χριστού έρχεται σε αντίθεση με την εγωιστική ζωή μας. Είναι πρόκληση, αλλά και προνόμιο να αγαπά κανείς με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καλεσμένοι της εκπομπής μας έδειξαν με τη ζωή τους την πραγματική αγάπη. Ο Διαμαντής Χριστοφόρου υποστηρίζει ότι το να βασίζεσαι πάνω στον εαυτό σου σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη, μιας και από παιδί οι συνθήκες ζωής τον ανάγκασαν να βγει στη δούλεψη ως ορφανός. Είχα τρία παιδιά και έχασα για ένα παιδί πριν 6 χρόνια, τον Μάριο, 21 χρόνο. Έβαλα όρκο μέσα μου να υποστηρίξω τα άτομα τα υπόλοιπα και να λειτουργήσουν όλα τα σωστά για σένα σαν άνθρωπος. Πρέπει πρώτα να έχεις μέσα, για να μέσα σου πω το Θεό πρώτα, πρέπει να έχεις την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι Θεός. Το 1984 η Μέρη Αλεξοπούλου έχασε την 18χρονη κόρη της Κωνσταντίνα, σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Αυτό την έκανε να αλλάξει ζωή. Αποσύρθηκε από τα εγκόσμια και από τραγουδίστρια έγινε μοναχή. Κύρια μου, μου λέει, η κόρη σας είναι νεκρή. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν μέσα στο Θεό θα είχα φύγει από τη ζωή, δεν θα μπορούσα να αντέξω. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδάκι. Τον Δεκέμβριο του 1986 η Τούλα Καρατζά ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα και τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη στο ύψος του αυχαία, ένα γεγονός που την καθήλωσε για μια ζωή στο τροχοκάθισμα. Από τότε αγωνίζεται για την οδική ασφάλεια. Πιστεύω ότι αν τα παιδιά δουν και ακούσουν που κάποιους απλούς ανθρώπους, που δεν ούτε στις διαλέξεις, ούτε αλλά μιλούν μέσα από τις εμπειρίες τους, νομίζω ότι μαθαίνουν. Η Λένα Μαυρικίου χάνει το γιο της ενώ αυτός βρισκόταν στο πεζοδρόμιο από ασυνείδητο οδηγό και από τότε δημιουργεί το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας Γιώργου Μαυρίκιου. Σε κάθε νεαρό που βαστά αυτοκίνητο, από κάθε έναν που με βλέπει, να με βλέπει σαν τη μάνα του, να προσέχει όταν οδηγά, όταν βάζει κάποιον άλλο στο αυτοκίνητο μαζί του ή στη μοτοσυκλέτσα, να τηρά τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν θέλω να βρεθεί η μάνα τους στη θέση της δική μου. Κάποιοι ανάμεσά μας, πατέρα Ανδρέα, συμπολίτες μας, έκαναν πράξη την αγάπη και τους ευχαριστούμε τόσο πολύ που το ομολόγησαν, το μαρτύρησαν εδώ και μας άνοιξαν τα μάτια, πραγματικά. Έτσι. Και τους είμαι πολύ ευγνώμων. Ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που ακούστηκαν. Και αυτοί είναι τελικά οι καλύτεροι κήρυκες της αγάπης. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν
πολλά και έχοντας συσσωρευμένο πόνο και αγάπη για τους υπολείπους τώρα στον κόσμο, μπορούν να βοηθήσουν και ο λόγος τους να αγγίξει. Ήρθε κάποτε ένας, το γράφω και σε αυτό το... Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, οφείλω έτσι να, το, να μου επιτρέψετε να το δείξω στον είστε κόσμο. Είστε πρώτη που το παρουσιάσετε. Η δύναμη της ψυχής, έτσι. Δυνάμωσε, όχι, δυνάμωσε την ψυχή σου. Δυνάμωσε την ψυχή σου, αλλά είναι για τη δύναμη της ψυχής. Ναι, ναι. Και πραγματικά είναι ένα όμορφο δώρο αυτές τις μέρες. Είναι εκπομπές που ακούγονται στην, ναι, και στην Κύπρο, τα θέατα περάσματα, ναι, 7 εκπομπές, γράφτηκαν σε κείμενο και βγήκαν σε βιβλίο. Και, κάνω, ξέρω και είναι και το CD μέσα. Πολύ αγαπητό. Είναι το CD πίσω. Ναι. Όλο αυτό είναι καλό να το ξέρει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Ναι. Έλεγα και μέσα στο βιβλίο για κάποιον που έχοντας περάσει πολύ πόνο, ήρθε και μου είπε ότι τώρα εγώ λέει, έχω περάσει αυτό το άλλο. Δεν προλαβαίνω όμως λέει να είμαι πολύ όπως πρέπει στην εκκλησία. Δεν προλαβαίνω να διαβάζω πνευματικά βιβλία. Δεν προλαβαίνω να κάνω πάρα πολύ προσευχή. Και του λέω, μα αυτά που πέρασες είναι συσσωρευμένη γνώση μέσα στον πόνο. Όταν ο άνθρωπος πονέσει και είναι μέσα στη χάρη του Θεού και στην εκκλησία κοντά, παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνει πάρα πολλά. Και εκεί δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν κορυφαίο πόνο ή στα τον πόνο να θέλουν πια να δώσουν και να κάνουν πράξη την αγάπη προς αγνώστους. Ακριβώς. Όχι μόνο στα στενά όρια της οικογένειας. Το νιώθουν μετά ότι αποκτούν μια... διακονία από το Θεό, ένα κάλεσμα από το Θεό να βοηθήσουν κι άλλους. Ναι, ναι, ναι. Πολύ το αισθάνονται αυτό. Και είναι κάτι ωραίο και δημιουργικό από το να βουλιάζεις και να βαλτώνεις τον πόνο σου και στην κατάθλιψη που λέγαμε πριν. Είναι πολύ πιο υγιές να τεινάξεις αυτό το ρούχο το σκοτεινό από πάνω σου, της ψυχής εννοώ, και να πεις ότι θα βοηθήσω, δεν θα το βάλω κάτω. Είναι θεία χάρης που τους βοηθάς. Είναι θεία χάρης που για να έρθει μέσα μας πρέπει να βρει μια δίψα. Πρέπει να βρει μια ειλικρίνεια. Πρέπει να βρει ο Θεός κάπου να πατήσει. Το αδειάσμα αυτό που λέγατε πριν. Αυτό που λέει ο πατήρ Πορφύριος, ναι, ότι ο Θεός ευκαιρία θέλει να μπει μέσα μας, λέει, αλλά θέλει κάπου να βρει ένα τόπο λίγο καθαρό. Ναι. Και καθαρός τόπος είναι ο τόπος που καθαρίζει με ένα έστω δάκρυ. Όταν δακρύσεις λίγο, κάτι μέσα σου καθαρίζει. Ναι. Γιατί κάθε άνθρωπος που θα δακρύσει από τον πόνο της ζωής, από την πίκρα του, από τη λύπη του, έχει κάτι γνήσιο μέσα του. Μετά συμπονά. Πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το βιβλίο που μας ρωτάνε τώρα το βιβλίο αυτές τις... Ναι. Βγήκε πριν 3 μέρες, να φανταστείτε. Ναι. Είναι η πρώτη που, ναι, που το έχετε εκεί. Ο Σύλλογος Κιβωτός, είναι ο Σύλλογος για την Προστασία της Οικογένειας εδώ στην Κύπρο, που τώρα επίσης με κάλεσε και εσείς εδώ, το διαθέτει. Το τηλέφωνο νομίζω το έχετε εσείς κάπου. Δεν ξέρω. Να περάσουμε το τηλέφωνο της Κιβωτού, εάν με ακούει τώρα η παραγωγή. Είναι και το CD μέσα που έχει τις εκπομπές και ακουστικά. Ναι, είναι και το CD. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρουμε τα τηλέφωνα, πατέρα Ανδρέα. Βεβαίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, σας είχαμε πολύ ώρα να περιμένετε, παρακαλώ. Την ευχή σου, πατέρα. Του Κυρίου. Θέλω να σας πω για το πρόβλημά μου. Ναι. Έχω ένα μωρό με αυτισμό και υποφέρω πολλά και θέλω να μου δώσετε δύναμη να αντέξω. Φταίω εγώ για το πρόβλημα του μωρού. Μάλιστα, να σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ που μοιράζεστε τον πόνο σας. Έλεγε ο πατήρ Παΐσος για κάποια κυρία που είχε το παιδάκι της στο καροτσάκι, ναι, και τους είχε δει στη Θεσσαλονίκη όταν βγήκε από το Άγιο Όρος και της λέει της μητέρας, στον παράδεισο λέει, θα τρέχουμε να το πιάσουμε το παιδί, έτσι που θα τρέχει. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Ναι. Αλλά της είπε στον παράδεισο και λέει, θα το βάλει λέει ο Θεός το παιδάκι με τους ομολογητές. Με αυτούς οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους σε διωγμούς, σε αιρέσεις κλπ. Και εσένα θα σε κατατάξει λέει με τους μάρτυρες. Οι γονείς οι οποίοι περνούν τέτοιο μεγάλο σταυρό και τέτοιο μεγάλο πόνο που είναι πάρα πολύ υπότινο. Γιατί έχεις να σηκώσεις το δικό σου τον καημό που λες μέσα σου γιατί να μου συμβεί. Έχεις να σηκώσεις τον πόνο του ίδιου του παιδιού, το οποίο πρέπει να το καταλάβεις. Τον πόνο του κόσμου, ο οποίος σε κρίνει πάρα πολύ αυστηρά και σε σχολιάζει και σε κοιτάει στους δρόμους, σε συζητάει. Και μετά έχεις να σηκώσεις και τις ενοχές σου, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε με κάθε θυσία να τις βγάλουμε από την ψυχή μας. Εφόσον είμαστε στην Εκκλησία, εφόσον αγαπάμε τον Θεό, δεν μπορούμε να λιώνουμε με τις ενοχές. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό στον εκκλησιαστικό χώρο. Βλέπεις άλλους εξομολογείται. Βλέπεις ότι αγαπάει τον Θεό, πιστεύει στον Θεό, συμβαίνει κάτι στη ζωή του. Εγώ λέει φταίω που το έπαθε αυτό το παιδί μου. Εγώ φταίω που το παιδί μου χτύπησε στο σχολείο επειδή προχτές είχα κάνει κάτι. Δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε στη ζωή μας. Δηλαδή δεν είμαστε ένοχοι για κάθε τι κακό που γίνεται γύρω μας. Το παιδί
έχει τη δική του πορεία, mm-hmm. τη δική του οδό σωτηρίας. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι η μάνα οπωσδήποτε έχει κάνει κάτι αλλή για το οποίο μόνο πληρώνει τώρα. Αλλή μόνο. Έτσι. Πάντως, πατέρα Ανδρέα, θα πω με αυτή την ευκαιρία ότι έχουμε φιλοξενήσει την πρόεδρο των αυτιστικών παιδιών. Είχαμε την χαρά να τη φιλοξενήσουμε στο πρόγραμμα πριν από 2 χρόνια. Πρόκειται για άλλου είδους ευφυΐα. Μπορεί να είναι και πολύ πολύ ιδιαίτερα ευφυή αυτά τα παιδιά. Η συγκεκριμένη ήξερε αριθμούς, πολλαπλασιασμούς που δεν μπορούσε ο καλύτερος μαθηματικός να διεκπαιρεώσει με ένα εγκέφαλο όπως είναι του μέσου ανθρώπου. Μάλιστα. Άρα αξίζει κανείς να έρθει σε επαφή με ένα σύνδεσμο των αυτιστικών ανθρώπων, γιατί μιλούμε για απλά άλλο είδος ευφυΐας. Δεν είναι ότι είναι υποδιέστερα όντα, αλίμονο. Πρέπει όλα αυτά να τα γνωρίσει ο κόσμος, οπότε να δράσει. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι που έχουν διάφορες περιπέτειες στέγης στη ζωή τους, να μην τις περνάνε μόνοι τους. Mm-hmm. Να τις περνάνε μαζί με ομοιοπαθείς που έχουν την ίδια. Να μοιραστούν εμπειρίες. Δηλαδή, είπε, εγώ δυστυχώς δεν έχω ζήσει τέτοιους πόνους. Όχι δυστυχώς, δεν μπορώ να παρηγορήσω επειδή δεν έχω ζήσει. Ναι. Όταν όμως πας σε κάποια άλλη μάνα, η κυρία που πήρε, που έχει παρόμοια θέματα να αντιμετωπίσει τη ζωή, θα πάρει δύναμη πολύ διαφορετική. Μάλιστα. Γιατί εγώ μιλάω θεωρητικά. Ναι, ναι, και είναι πραγματικά άλλης ευφυΐας και μπορεί και πολύ ιδιαίτερης και πολύ ψηλής ευφυΐας άνθρωποι. Πάντως με συγκινεί που σας λέω επιμένετε ότι θέλετε να βρείτε, ας πούμε, τα καλά, τα όμορφα και τονίζετε αυτά τα στοιχεία στα παιδιά. Ακόμα και σε παιδάκια που άλλοι τα βλέπουν σαν μια μεγάλη ταλαιπωρία και δυστυχία στη ζωή, εσείς τα βλέπετε σαν ευκαιρία να ανακαλύψεις χαρίσματα και στα παιδιά αυτά. Έχω την εντύπωση, χωρίς να ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, πατέρα Ανδρέα, απλά από τον κόσμο που έρχεται εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και αυτοί που δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, γιατί όλοι μας είμαστε λίγο διαφορετικοί. Ακριβώς. Και λίγο όμοι, μπορεί να έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα και ιδιαίτερη χάρη να φέρουν μέσα στην οικογένειά μας, εφόσον έχουμε τα μάτια εμείς να την αντιληφθούμε. Πάντως δεν θα ξεχάσω εκείνη την πρόεδρο των αυτιστικών, mm-hmm. που ήταν ήδη αυτιστική και είχε μια ιδιαίτερη ευφυΐα. Απλά ήταν διαφορετική η ευφυΐα της από αυτή που είναι συνηθισμένη εδώ στον δυτικό πολιτισμό να θεωρείται ευφυΐα. Μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς, ναι. Κοίταξε, δάξαρε κυρία μου, και την ευχή από τον πάτη. Μάλιστα. Του κυρίου. Εγώ είχα ένα γιο, ο οποίος πέθανε πριν 2 χρόνια. Η αιτία που πέθανε ήταν, είχε ψυχολογικά. Αλλά δεν πέθανε από τα ψυχολογικά ο γιος μου. Ο γιατρός μου τον σκότωσε. Τον επήρα στο γιατρό και του έκαμε μία ανένεση πολλά δυνατή. Mm-hmm. Εγώ αντέδρασα και του ζήτησα να μην την κάνει τον την ένεση. Και αυτός μου συμπεριφέρθηκε με τον πιο απέσιο τρόπο και είπε ότι αυτός είναι ο γιατρός και αυτός διατάσσει και εγώ θα υπακούω. Και του την έκαμε την ένεση και 8 μέρες έζησε ο γιος μου. Εγώ ξέρω τι τράβησε, τι επόφερε 8 μέρες και πέθανε. Και νιώθω μεγάλο θυμό με τούτον τον γιατρό. Όμως δεν έπια να τον εύρω. Είχε 2 χρόνια, δεν έπια να τον εύρω. Θα ζητήσω το, γιατί, να βγάλω το θυμό μου. Και νιώθω θυμό. Τι πρέπει να κάνω, να με συμβουλέψει ο πάτης για να βγάλω αυτόν τον θυμό που έχω με το γιατρό. Πατέρα Ανδρέα, πριν απαντήσετε, μήπως έχετε κάνει το πόρισμα, έχετε ψάξει για να ξέρετε, είναι καμιά φορά μπορεί να είναι και μία σκέψη δική μας ότι είναι η ένεση. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα πόρισμα που να κατοχυρώνει αυτή την άποψη, θα ήταν καλό και για να προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Ναι. Δεν ξέρω, θα με διορθώσετε τώρα αν έχω λάθος που δίνω αυτή την πληροφορία, αλλά πρέπει να διεκδικούμε το δίκαιο, μέσα στον νόμο, με την έννοια ότι όλοι να είμαστε και πιο προσεκτικοί και να συνειδητοποιούμε τη ευθύνη. Ακριβώς αυτό που είχατε πει και πριν, ότι βάζω κάποια όρια. Mm-hmm. Ότι αγαπώ δεν σημαίνει ότι δέχομαι να γίνω θύμα του καθενός ο οποίος εργάζεται με ασυνέπεια, με επιπολαιότητα, με τόση καταστροφή στον κόσμο, το παιδί της. Ναι, απ' την άλλη όμως μέσα στην ψυχή μου να το εντάξω και αυτό το θέμα, πάλι δεν θα περάσω στο μίσος.
Και είναι αξιοθαύμαστη αυτή η κυρία, η οποία λέει απλώς θυμώνω, αλλά τόσο καιρό κάνω υπομονή και περιμένω κλπ. Μέσα στην καρδιά μας να καταλάβουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο και για αυτό το παιδί. Ο γιατρός αυτός, μερικές φορές οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός στη ζωή μας να μας κάνουν, λέμε εμείς, το κακό, τη ζημιά, ακριβώς. Δεν είμαστε πιόνια του Θεού φυσικά, ο οποίος παίζει με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας ένα θέατρο. Αλλά αν δεν ήταν αυτός, ίσως ο Θεός επέτρεψε αυτό το παιδί να φύγει από έναν γιατρό αυτόν. Θα ήταν κάποιος άλλος. Δεν σημαίνει όμως ότι η κυρία δεν θα πάει στο δικαστήριο, αν πρέπει, να ζητήσει το δίκαιο της. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι δεν τον μίσησε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν του έβγαλε έτσι κακία αντιπάθειας. Γιατί το κακό δεν διορθώνεται με ένα καινούριο κακό. Και το ρωτάει καημένη, ρωτάει πώς να ξεφύγω από την ολία. Με συγκινούν πολύ αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μεν πονεμένοι, αλλά δεν βγάζουν μίσος στην καρδιά τους. Και αυτοί που μισούν, αγαπητοί είναι άνθρωποι, αλλά είναι ένα μεγαλείο. Να λες πονώ, κλαίω, καρτερώ, σαν την Παναγία που βλέπει το παιδί της να πεθαίνει στο σταυρό, αλλά δεν βγάζει κακία. Τελικά, πατέρα Ανδρέα, ο λόγος που ζούμε, έχω την εντύπωση, είναι μόνο και μόνο για να νιώσουμε, να βιώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε πράξη την αγάπη, και καθόλου δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι είναι αυτή η αγάπη. Πολύ ωραία το θέσατε. Ζούμε για να καταλάβουμε πόσο πολύ είμαστε αγαπημένοι πρώτα εμείς από το Θεό, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουμε νιώσει αγάπη στη ζωή μας. Δεν έχουμε χορτάσει από αγάπη, ούτε πολλές φορές από το σπίτι μας, ούτε από τους δικούς μας, ούτε από τα παιδικά μας χρόνια. Άλλοι μπαίνουν αμέσως στη ζωή, τρέχουν, δεν προλαβαίνουν. Λέει ο άλλος, δεν κατάλαβα καλά-καλά πώς παντρεύτηκα, μετά πώς μπήκα στα βάσανα της ζωής. Δεν χορτάσαμε αγάπη. Και είναι μεγάλο πράγμα να νιώσουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός και να μάθουμε κι εμείς σιγά-σιγά να αγαπούμε με τη δύναμη του Θεού. Γιατί για να αγαπάς, πρέπει και εσύ λίγο να είσαι αγαπημένος. Να νιώσεις λίγο μια αγκαλιά, για να δώσεις και εσύ μια αγκαλιά. Άρα, μα αισθανθεί αυτή την αγάπη του Χριστού, το μόνο πράγμα που αισθάνεσαι είναι να την δώσεις. Θες και εσύ να δώσεις. Και την αγάπη της μάνας σου και το βλέμμα της μάνας, του μωρού που μεγαλώνει με τη μάνα και χορταίνει και δεν πίνει μόνο γάλα, δεν θυλάζει μόνο γάλα, αλλά παίρνει και αγάπη από το βλέμμα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν αυτό δεν το έχεις νιώσει, μια ζωή θα κυνηγάς. Και λέει κάτι πάλι συγκινητικό ο πατήρ Παΐσιος, λέει, τα παιδάκια, λέει, που δεν θύλασαν από τη μάνα τους γάλα και αγάπη, μετά θυλάζουν, λέει, από τα μπουκάλια. Ουσίες και ποτά και μεθούν. Το λέει όλο. Γιατί πίσω από αυτό ψάχνουν ένα στήθος. Και πίσω από το στήθος ψάχνουν μια αγάπη. Αν λοιπόν δεν βρεις τη μητρική αγάπη και την αγάπη τη θεϊκή, δεν μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος τι είπε, όταν μας είπε το μυστικό δείπνο, λέει, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, να θυμάστε εμένα και την αγάπη που σας δείχνω. Αυτό το πράγμα θέλουμε να ζήσουμε, την αγάπη. Πατέρα Ανδρέα, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Φτάσαμε στο τέλος, Ερίκο, τόσο σύντομα. Ένα λεπτό. Έτσι. Ένα λεπτό, τόσο πολύ. Έτσι ήταν στο παράδεισο, εγώ πιστεύω. Θα περνάει η ώρα και δεν το καταλαβαίνω. Εγώ έτσι αισθάνθηκα. Ναι, ήταν ευλογία πραγματικά. Και όταν είναι δύο, λέει, και μιλούν για μένα, βρίσκομαι ανάμεσά τους. Σήμερα ήμασταν πολλοί και μιλούσαμε για την αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την καλοσύνη σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή ήταν χαρά μας. Καλή τις εκπομπές σας και καλή ανάσταση σε όλους τους πονεμένους και σταυρωμένους της Κύπρου και όλου του κόσμου. Πραγματικά, ο Θεός να μας ευλογήσει, να δούμε και να συνδεθούμε και να προσδεθούμε. Εμένα μου αρέσει και η λέξη να προσδεθούμε στο φως του, γιατί έχει ανάπαυση αυτό το φως. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ για όσα άκουσα κοντά σας σήμερα. Όχι, έμαθα πολλά και μας απογειώσατε. Δηλαδή, αισθανθήκαμε ότι κάποιος μας αγαπάει. Και αυτός ο κάποιος είναι εκεί και μας αγαπάει όλους. Και μας περιμένει και τη Μεγάλη Εβδομάδα και όλη μας τη ζωή, που όλη η ζωή είναι μια Μεγάλη Εβδομάδα. Να πάμε κοντά του και να πάρουμε τα δώρα που μας δίνει ο Χριστός μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, κυρία Λίτα, πατέρα Ανδρέα. Εύχομαι εγώ θα ξαναρθείτε Κύπρο, να έρθείτε πάλι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας. Θα δούμε το τελευταίο ρεπορτάζ και θα κλείσουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν την αγάπη εν το Θεό μεν. Και ο Θεός εν αυτό. Ο πόνος, οι δυσκολίες και τα εμπόδια ή τα παραστρατήματα φέρνουν στη ζωή μας την αγάπη. Την ισχυρή αγάπη που γίνεται έργο, που γίνεται τρόπο ζωής, που γίνεται ο δρόμος του Θεού. Η Λέιλα Χουσέιν από τη Σομαλία έμαθε για τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων την ημέρα που της ακροτηρίασαν τα δικά της γεννητικά όργανα. Σήμερα αγωνίζεται για να σταματήσει αυτό το βάρβαρο έθιμο. Συνεχίζει τον αγώνα της για την διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στον δρόμο που της χάραξε η πίστη της.
Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Βίκτορας Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Όμικρον αποκαλύπτει ότι ο ερχομός του γιού του Κωνσταντίνου, ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, ήταν ευλογία. Η ζωή του και η πίστη του βοηθάνε όλους εμάς να ξεπερνούμε τα εμπόδια και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Χρειάζεσαι αποθέματα αγάπης, δηλώνει ο Βίκτορας Παπαδόπουλος. Η Λένα Κατάμι έχασε τον σύζυγό της όταν ήταν 25 χρονών. Έμεινε με τρία παιδιά, τα οποία όμως μεγάλωσε με αγάπη και με πίστη στο Θεό. Η οικογένειά της μεγάλωσε σωστά και η ίδια πάντα ίσιωνε το τιμόνι της ζωής της, αλλά και των παιδιών της.